Τι? Τι είναι αυτό? Plastic Dreams. Plastic Dreams. Πλαστικά, πλαστικά όνειρα. Κάτσε, όνειρα. Σαν και αυτά που κάνετε οι Αριανοί ότι θα πάρετε πρωτάθλημα. Το έχουμε πάρει ήδη. Το πάρει ήδη, ναι. Τρέμω! Ναι! Πρωτιά του, επειδή είστε και χωριάτες και δεν ξέρετε να διαχειριστείτε. Αν θα γίνετε πρώτοι, θα είστε πολύ σκληροί, ρε. Λες να είμαστε χειρότερα από τον Ολυμπιακό. Ποιον Ολυμπιακό, ρε. Ο Ολυμπιακός δεν είναι σκληρός. Μια χαψιά εδώ, ένα ΠΑΟΚ, ρακεύει τους 50 χρόνια και τον έχει ισοπεδώσει. Θα πεις, ναι, παίρνει πρωταθλήματα. Τι να τα κάνω, ρε, τέτοια που παίρνει. Πούπουλο είναι, ρε, Ολυμπιακός. Μια φούσκα είναι. Πολλά χρόνια φούσκα όμως. Πολλά, αλλά φούσκα. Δεν το γουστάρει ούτε ο Ολυμπιακός. Εσύ είσαι περήφανος. Είμαι. Που νιώθεις περήφανο γιατί βγάζει περηφάνεια η ομάδα του Άρη σήμερα. Είναι εκεί πέρα που είναι, χωρίς διατησίες. Τώρα έχει κάνει τις συμμαχίες του. Όλοι κάνουν συμμαχίες, ρε φίλε, τι θα κάνετε? Εμείς θα μείνουμε απ' έξω μόνοι μας? Ελάτε όλοι και εδώ είμαστε εμείς τα κορόιδα, βαράτε μας. Έτσι δεν έχει πάει κανένας, νομίζω. Μόνο πάω. Καλά, άσε το τον πάω. Δεν μπορείτε να τον πιάσετε. Πότε πήγε? Πέρσι, ρε φίλε. Πρόπερσι, παραπρόπερσι. Είχε και λίγο. Πού, πέμπω. Μίλα, ρε, σε πάω ξύδικα και αριανίδικα. Μίλα, ρε. Είχε σαν... το. Κιό. Τον Αλαφούζο. Τον. Αλαφούζο. Αφού μας κυνηγούσαν, ψηφίσαν μαζί με εσάς να πέσουμε στη Β' Εθνική, ρε. Τι λες τώρα? Ανάποδα έγινε, ρε. Πώς έγινε ανάποδα? Δεν ψηφίσατε εσείς με τον Ο Μελισανίδης. Που είναι και τεμέτερον με το. Κυριάρη, σκοτωμένη. Δεν ήταν από τον τελικό. Δεν μας έκανε την τρίτη στον τελικό. Ο Αλαφούζος. Ήταν σκληρή μετά, ήταν σκληρή. Μόνος ο Φουκαράς, ο ΠΑΟΚ. Μόνος του. Να βάλω τέτοιο πετραδάκι, ταιριάζει. Πολύ. Γιατί ρε μεγάλε. Ρε. Γιατί γελιοποιείς το δίκαιό μου. Με βάλεις τι, τον Ξανθόπουλο έχει. Περήφανα, ρε. Άνα, θα φύγω, Άνα. Έχουμε σοβαρά θέματα. Ποιο από Παύλε, τι γίνεται? Θα έρθει ο Μαωρίσιο ξανά. Αυτό πηγαίνουν, έρχονται, γίνονται αυτά. Γίνονται, γελάτε, ρε κουφάλες. Εσύ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τον θέλουν, και... τον αγαπάνε και τον ζητάνε. Ξέρεις κάτι, ρε φίλε? Και ο Μαωρίσιο, άσε με το Μαωρίσιο. Εγώ σου λέω για κάποια πράγματα μεγάλα και εσύ μου λες για κάποια πράγματα μικρά. Ποιο το λέει αυτό το τραγούδι που είσαι και ντιγκτζόκι? Χριστοδουλόπουλος. Με. Όχι. Με Λίτσα Διαμάντη. Α, ναι, το λέω Χρυστοδουλόπουλος αυτό. Για κάτι πράγματα μικρά. Καρδιά μου, όλα επιτρέπονται τη νύχτα. Ναι, ρε, αλήτη, βάλ το αυτό είναι. Τραγούδι, αυτό είναι. Να τα ακούσουν οι Αριανοί, να τα ακούσουν οι Παοξίδες. Εδώ υπάρχει ένα έρωτα μεγάλο, δεν ναι, είναι. Ναι, ρε, μεγάλε. Πω, θέλω να σου μιλήσω για αυτό τον έρωτα. Του πιανού. Το μεγάλο του έρωτα. Ο Λούθε, ξέρω εγώ πιανού. Θα βρούμε, δεν θα βρούμε να το φορτώσουμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Άρα είχα δίκιο. Πάντα έχεις δίκιο. Τουλάχιστον μουσικά. Ωραίο, σαν το μπουζούκι δεν έχει, Σ' αρέσει το μπουζούκι. Άκουλο. Ο Μάκης. Εντάξει, δεν είναι κουδάς. Αλλά είναι σαράφης. Καλός ο σαράφης. Ένας. Αλλά τι λες, Κούδα σαράφης. Γκάλης Γιαννάκης. Πάντα ήταν τα δίδυμα. Τα δίδυμα άμα σε κάτσουνε. Οχο. Άμα σε κάτσει δίδυμο, για δες, όλοι μόνοι τους είναι. Μόνοι τους δεν το έχουν. Παλεύουν με τα κύματα. Μόνοι τους. Διάδα, συνέτερο. Συνέτερο, βάζεις ένα συν μπροστά, αρχαία ελληνικά. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας. Και λέω, πιο δυνατός ποιος είναι, εσύ που ξέρεις και από γυναίκες? Ναι, είμαι επαγγελματίας. Μην το ευθελίζεις. Όχι επαγγελματίας, αλλά εδώ που τα λέμε, από ό,τι έχω μάθει και από ό,τι κλείνει και... Δεν είμαι και σύρυγος όμως. Ας το σύρυγο, ρε, δεν είπαμε κούδας ένας υπάρχει, σύρυγος ένας, αλλά το ότι να σαράφης δεν είναι λίγο. Δεν είναι. Για κάνε μου εμένα σαράφη, ρε μεγάλη. Να κάνω το, πώς το λέγανε, τον Ασλανίδη. Ασλέας. Καλύτερα, μου ταιριάζει σαν το σαράφι. Ασλέας. Στα μούτρα εννοώ μου ταιριάζει, εννοώ σαν κοψιά μου αρέσει. Σαν κοψιά.
Ναι, μαι, όχι ότι μοιάζω, μου ταιριάζει σαν κοψιά. Τον ξέρω κι τον άνθρωπο. Ο Αχιλλέας, ε. Είναι αυτό... λίγο πιο. Ήτανε τρελάκιας, ήταν ο Αχιλλέας. Ναι, γι' αυτό. Είσαι τρελάκιας. Ε. Είμαι. Παίρνει κάποια ακόμα ή τα άκουψε. Ω, τα άκουψα, τα άκουψα. Πουλάκι μου. Ναι. Και θέλω τώρα την εμπειρία. Θα τα ξαναρχίσω τώρα. Πέφτουνε στοιχήματα. Λες, ε. Πότε θα ξαναπάς τον Γκάζι. Ε. Κάποια στιγμή θα γίνει στο κοντά. Καζάκο έχω, Καζάκο, Αριστίδη και Δημήτριο. Εντάξει. Καλή. Καλή, δεν παίζονται, ρε φίλε. Στρώνουν χαρακτήρε. Τζιτζί σε κανένα. Με έχουν ισιώσει. Με έχουν φέρει. Και ρωτάω εσένα να ακούνε και οι φίλοι και οι φίλε και οι άλλε. Έχει... Μα ακούει κανένα πιο στρί, δεν μπορεί. Πιο τσαχπίνη. Πιο στρί, βρε. Δε λασμή ποδανά. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι, ναι. Άρης. Έτσι, έτσι, θα, έτσι ήθελα να διαβάζω το φίλο αγώνα. Μετά θα το πούμε το φίλο αγώνα. Μετά θα το στο έχω έκπληξη αυτό. Έκπληξη. Το έχουμε έκπληξη αυτό. Και ρωτάω και θέλω τώρα τη γνώμη σου. Τι είναι πιο δυνατό, η καψούρα, ναι, ο έρωτας, ναι, ή η αγάπη. Η καψούρα, ο έρωτας ή η αγάπη. Ναι. Η αγάπη. Πιο δυνατή, ε. Ναι. Αλλά την έχουμε... Πιο λίγο πιο διαρκή. Η καψούρα, ο έρωτας ή η αγάπη. Καψούρα, νομίζω. Η καψούρα. Πας καλά, ρε, Αλή. Ε... Παρόλο που οι Αριανοί δεν φημίζεις ότι είσαι θεραστές. Εντάξει, ας είναι και ξέρεις τον κανόνα κάποιος. Όλοι οι κανόνες έχουν εξαιρέσει. Δηλαδή, οι Αριανοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στους γαϊδουροεραστές και στους αριστοκρατοεραστές. Αλλά είναι το κακό είναι ότι 95% είναι οι γαϊδουροεραστές. Εγώ είμαι... Αλλά το 5% άμα σε βγει είναι τεφαρή, κύριε. Έτσι είναι, άμα βγει σφυρίζει. Είσαι στάλιρο, λοιπόν. Κοίτα, με αυτό το επίθετο δεν μπορώ να... Ναι, έχει φέρει... έξι. Μου έχει πει ένας σε ένα λουλουδάδικο μια φορά, με τέτοιο επίθετο εγώ θα μπιμπί όλη τη μέρα. Μπιμπί εσύ. Όλη μέρα. Έτσι είπε αυτός. Αυτός εσύ είπε. Το κοίταξε περιφρονητικά. Ναι, τι δεν μπορούσε. Δεν τον είπε, το έχω κάνει κανένα 2-3 χρόνια και το βαρέθηκα. Κουράστηκα του. Ας κάνει και κάποιος άλλος. Όλο εμείς. Και μέρα νύχτα. Τι είναι. Δεν είναι κουραστικό. Να εξυπηρετείς τον κόσμο έτσι. Ξυπηρέτησε με. Μετά 1-2-3 φορές τη μέρα μετά εξυπηρέτησε, ρε φίλε. Κάποιος είναι ενοχλητικός. Τι θέλει. Γραμμές δεν ανοίξαμε, αλλά. Το πάμε ολού, δεν βγάλω τώρα. Όποιος έλα σπέντε τώρα. Κάποιος είναι. Δώσ' τον, ρε φίλε. Τον έδωσα. Πού το, ρε. Πού το, ρε φίλε. Δεν τον ακούς. Ο παπάς, όχι. Το θόρυβο τον ακούς. Δεν θέλει να μιλήσει, ντρέπεται. Μήπως είναι γυναίκα. Μπάς περιπτώσει. Λες, είναι γυναίκα. Πήρε, δεν πήρε, κλείστο να γίνει. Καληνύχτα, έφυγε. Από εκεί που λοιπόν, πήγαν κι άλλες. Η καψούρα μπορεί να σε φέρει σε σημείο τέτοιο που να ταυτίσεις. Λες, ε. Η καψούρα είναι ωραία όταν υπάρχει ανταπόκριση. Ω, σωστό. Εκεί και να μην υπάρχουν προβλήματα στην καψούρα, μην είναι κανένας παντρεμένος, κανένας αραβωνιασμένος, καμιά παλιά γκόμενα ενός φίλου σου. Να μην έχει τέτοια προβλήματα. Γίνονται και αυτά. Μόνο τέτοια στην καψούρα. Αυτό είναι που σε δένει. Εάν όμως σου κάτσει καλά, είσαι ελεύθερος, Ωραίος, γρήγορος. Και είναι και αυτή έτσι και σου κάτσει ιστορία μετά από στιγμές έντασης που θα ζήσετε μαζί όσο καιρό την πολιορκείς με εκπληκτικό τρόπο και στο τέλος κάθεται το θέμα εκεί. Εκεί όμως όσο είναι δυνατό έτσι και το εκμεταλλευτεί ένας από τους δύο έρχεται ο έρωτας και η αγάπη. Αν όμως τσακίσει εκεί... Καληνύχτα. Γεια σας. Γεια σας, ρε φίλε. Και ήρθε ο άνθρωπος εδώ πέρα και ερωτεύτηκε. Και μετά άκουγε... Παράφορα. Νομίζω ότι είναι νούμερο ένα αυτό.
Ποιο παιδί μου? Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς. Μάλιστα. Κι εγώ να έχω πλακεί. Ε? Θες να βγούμε? Τι που βάζει τέτοια τραγούδια? Σου είπα εγώ ότι θέλω Βοσκόπουλο. Δες... Είναι η ώρα του Βοσκόπουλου. Μιλάς για έρωτα. Ναι, αλλά για άλλο έρωτα μιλάω εγώ. Έχει αυτός λέει ταξίδι, πήγαινε, έλα, κάτι θέλει να πει. Να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα. Εσύ. Είδες τι λέει. Γι' αυτό άφησε. Δεν πιστεύω μου την πέφτει. Όχι. Με κυνηγάς γύρω γύρω από το τραπέζι. Θα βγάλω τις βίδες να πούμε και θα σε κυνηγάω. Έχω βίδες στο πόδι. Λοιπόν. Τις μάζεψες. Ναι, άκου τώρα εσύ. Η αδερφή μου λέει είσαι ένας μικρός θεούλης. Η αδερφή σου λέει ότι είσαι ένας μικρός. Εσύ, εσύ. Εγώ. Ναι. Γεια σου κοπέλα μου, να είσαι καλά. λέω τώρα. Ήρθε ο άνθρωπος και καψουρεύτηκε. Και είναι μέσα στα μέλια και στα σωρόπια. Και εκεί ορμάει επάνω του ένα ολόκληρο σύστημα και προσπαθεί να το ξεσκίσει τις άρκες. Εσωτερικό. Και εξωτερικό. Φίλε. Εξωτερικό από εξωτερικό. Τι. Εξωτερικό. Το εσωτερικό το έχει. Το εσωτερικό δεν παθαίνει κοκομπλόκο. Δεν έπαθε γιατί βγήκε το εσωτερικό απέναντι στο εξωτερικό. Α. Και έγινε σύγκρουση γιγάντων. Η γλίτσα της Ελλάδος και ο ορπαοξίδικος κόσμος. Πήγαν το φάνε με τη μία. Όρος ο Πόντιος, ο Λαθρέμπορος, ο κλέφτης, ο Αζερμπατζιανός. Ο κλέφτης ο ψεύτης. Ο ψεύτης. Θα σας πουλήσει, θα σας κάνει, θα σας δείξει. Όποιοι πήγανε δίπλα του, το ρουφήξανε το αίμα. Το φάγανε τα λεφτά. Τον κλέψανε από το ποδόσφαιρο, τον κλέψανε από την μπουτίκ. Τον κλέψανε από τις μεταγραφές. Μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτό. Τον κλέψανε από τους παπάδες. 10 χρόνια δεν χορτάσανε. Μήπως έδινε και τίποτα έτσι από μόνος του. Από μόνος του. Τι να κάνει. Να δίνει λίγο αριστερά δεξιά. Δίνει ρε ο άνθρωπος. Το ζυγίζει νομίζω. Δίνει ρε. Δίνει. Δεν χρειάζεται να κλέψει άμα είσαι δίπλα του Σαββίδη. Τεράστιο Σαββίδης. Ρε παιδί μου, καλός παράγοντας. Και εκεί πάνω πέφτει και το σύστημα. Μας έχουν πρίξει τα ούμπαλα 5 χρόνια να μας πούνε να τους δώσουμε 150 εκατομμύρια. Και να βαθμίσουμε μια περιοχή ολόκληρη, μια πόλη ολόκληρη. Και μας έχουν ζαλίσει. Και μέχρι πόσο νομίζεις ρε φίλε μπορεί να κρατήσει καψούρα. Άμα δεν γίνει αγάπη καψούρα. Έρωτας πρώτα και μετά αγάπη, όπως λέγαμε προηγουμένως. Και μου βάλες το Βοσκόπουλο. Το νου σου έσαι να πάει να ξεμοναγιάσει κανένα κουρτσάκι. Σαν χαλί παίζει από κάτω. Α, το έχεις. Ξέρεις ένα τραγούδι του Βοσκόπουλου, για μιλάμε για Βοσκόπουλο. Πες μου τη γνώμη σου για το Βοσκόπουλο. Θα σε συνεχίσω για το Σαββίδι ρε φίλε. Ποια η γνωριμία που έχεις με το Βοσκόπουλο? Μ' αρέσει ο Βοσκόπουλος. Σ' αρέσει ο Βοσκόπουλος. Μ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Γενικά. Τα τραγούδια. Ο Βοσκόπουλος. Και ο Βοσκόπουλος είναι ωραίος. Πρίγκιπας. Δεν είναι ωραίος. Πρίγκιπας. Ήτανε τόσο μπροστά στην εποχή του. Τα πάντα έκανε, τα πάντα όλα. Σε έρμη καψούρα. Με ζωή λάσκαρη. Δυνατή. Και Άρης. Βουνό. Και Άρης. Και Άρης. Ναι. Ας το πιστέψουμε. Εντάξει. Τι έγινε δηλαδή. Είχαμε εμείς τη Μαρινέλα και άλλαξε. Και ήρθε σε εσάς. Τι θα το κάνεις. Εν πάση περιπτώσει. Και έρχεται να τραγουδήσει στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού. Το 69. Τι τραγούδισε. Γράφει ένα τραγούδι για την καψούρα του. Βγαίνει να το τραγουδήσει φορώντας κάτι λαμέ, κάτι αυτά, κάτι γυαλιστερά, κάτι παπούτσια μυστήρια, ντυμένος να πούμε μέσα στη σούρα και στην καψούρα. Αυτό ρε αλήτη. Εδώ θα σου πω που γονάτισε. Για σένα που έστρωσα χαλή την καρδιά. Χαλή την καρδιά. Τι της λέει. Κοιτάω τα σύννεφα, κοιτάω τα πέλαγα, τη γη, το βοριά. Γι' αυτό όλο δεν συγκρίνεται το ελληνικό τραγούδι με κάποιο εγγλέζικο. Τρελάθηκε. Εμείς εφεύραμε τη μουσική, ποιο έγγλα. Έχουν και αυτοί, κάναν προόδους. Αλλά εδώ δεν στη λέω άλλο.
Το λέγανε αυτό οι Beatles. Θα γινόταν ο παγκόσμιος δίσκος. Ποιος άνεμος ποιο κύμας έχει πάρει. Και εδώ αρχίζει να γιουχάρει όλο το παλέτσι. Μιλάμε για τόσο βλάχο Θεσσαλονικής που είσαι. Αλήθεια. Ναι. Και κλαίει με το μένο το φεγγάρι. Αλήθεια το γιουχάρανε. Όλο το... το... Ήταν ΠΑΟΚ. Ε? Ήταν ΠΑΟΚ. Ρε σε ΠΑΟΚ ρε και άλλοι ρε. Ήταν ανέραστη. Ρε σε βλάχοι ρε είστε. Αγαπημένη πάγια. Εδώ έχει γονατίσει. Γονάτσι. Κάτω. Γουνάει το αριστερό χέρι και το δεξί τα δίνει. Και τα λέει. Τι κάνει ο άνθρωπος για να εδώ παίξει μπάλα. Ού, εδώ το παλέτσι. Με το ζόρι να πει το τραγούδι να φύγει. Δεν ήταν επεφημής, ήταν γιουχάρισμα. Το γιουχάρανε. Και έχει ο Καραμπέρης, ο παππούς, ο Θωμάς, ο σχορεμένος. Μεγάλη μούρη. Ένα μαγαζί το έχει ανοίξει για να έρθει να τραγουδήσει ο Καζατζίδης και τον έριξε ο Καζατζίδης, δεν ήρθε. Το Νεράιδα. Το οποίο το κρατούσε κλειστό και είχε την ταμπέλα για τη Στέλιος Καζατζίδης, ξέρω εγώ, και ήταν κλειστό. Θα έσπανε το εμπάρκο ο Καζατζίδης, τον βρήκε και τον είπε: άμα μου κάνεις ένα μαγαζί όπως το θέλω, να μην τρώνε μέσα, να μην κάνω, να ακούνε μου αυτά κτλ. Να μην πετάνε, να μην πετάνε πιάτα και τέτοια, έρχομαι. Και του κάνει την Αράιδα, παλάτι. Πού? Πηγαίνοντας για το αεροδρόμιο, αριστερά ήταν. Ναι, κατάλαβα. Πριν φτάσει στο αεροδρόμιο. Ακόμα είναι τώρα, κάτι είναι, έχει αλλάξει 10 ονόματα από εκεί τότε, 20. Και του λέει: έγινε, το κάνει και δεν πάει ο Καζατζίδης. Ωραίος. Μια χαρά. Ωραίος. Λοιπόν. Και κάνει πρόταση στο Βοσκόπουλο. Μία μέρα το βράδυ πήγε να φάει, τον κυνηγήσανε στον δρόμο οι φοιτητές, κάτι πρασινοκομμουνιστές, κάτι παρακμιακοί, κάτι τσινάρια από τις συνοικίες. Είχε ωραία πράγματα δηλαδή. Ρε, κυνήγει τον άνθρωπο, ούτε να φάει δεν τον αφήσαν. Για ποιο λόγο? Το κόμπλεξ τους, ρε. Γιατί δεν το κυνηγούσαν τον Μπέρκα, γιατί έκανε κάπα. Σωστό. Ξέρεις, θα πει βλαχιά. Δευτεράτζα. Πόλη. Θα σου πω και κάτι με ένα φίλο Αριανό που μου τη συνέβη. Και έρχεται τις 2 εβδομάδες. Ο Τόλης. Πρόβησε ο Τόλης στην Αράιδα. Το Λάρας. Και έχει ρε φίλε. Από το Φίνικα μέχρι την Αράιδα, ουρές. Τα αυτοκίνητα γέμισε μέσα το τεράστιο πάρκινγκ και έξω ήταν μέχρι το Φίνικα. Στο Φίνικα βγαίνανε με τα πόδια να το Βοσκόπουλο. Ο λαός είναι καλός. Η βλαχιά είναι επικίνδυνη. Είμαι μία μέρα στο αεροδρόμιο και περιμένω το Φάνη τον Ταρνατόρο. Ναι, το έχω το όνομα. Το έχεις το όνομα, ήταν γενικός αρχηγός. Ναι, ναι, το όνομα. Του Άρη, επί Μιχαηλίδη. Και του Γιάννη του Γιαννάκη. Του μάνατζερ. Ναι. Τον, αυτόν, ναι, 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 ναι. Που θα ερχόταν να μιλήσουμε για μια μεταγραφή. Είμαι εκεί πέρα με έναν φίλο και τους περιμένουμε. Τους βλέπω να έρχονται. Και όπως έρχονται από την άλλη μεριά. Είναι ένας τύπος, βαμμένα κίτρινα μαλλιά και έχουν πέσει πάνω του δημοσιογράφου να είναι εκεί πέρα αυτή, τηλεορά, R3, μίνι, μη αυτή και τα λοιπά. Και ρωτάω, γελώ τι είναι, αλλά έρχεται ο καινούριος, λέει, διευθυντής του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι αυτός, τόσο φασαρία. Σίμος Λάζαρης, μου λέει. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Το όνομα το έχω και αυτό. Σίμος Λάζαρης. Νομίζω ότι το έχω. Τεράστιος μπεκρής. Δηλαδή έπαιρνε την κατηφόρα από το πανόραμα, ας πούμε, να φτάσει στην Τούμπα, ήταν σένιος. Τι όμως? Σκιουί. Α, μόνο σκιουί. Μόνο σκιουί. Και μέχρι το βράδυ έπινε συνέχεια. Τεράστιος αλκόολας. Από εκεί που λες 7 έρχεται ο Φάνης με τον Γιαννάκη.
Φάνη τον ήξερα, πηγαίνει μαζί στο ίδιο σχολείο. Εδώ, σχολείο Κωνσταντινίδη. Πιο μεγάλο από μένα, εγώ πιο μεγάλο. Εσύ, εσύ και. Ήταν πιο μεγάλο από μένα. 50 χρόνων. 2-3 χρόνια. Όχι πολύ. Ναι. Λοιπόν. Και κοιτάζουν περίεργο προ τα γη και λέει αυτό ο Γιαννάκη. Σοβαρό παιδί. Δεξί χέρι τη Αγγελοπούλου. Τα παράτησε όλα και τα φτάσει στο τάδε στο Φάνη. Όλα τα μάνατζερ λέει και όλα. Όλους τη Γιάννα. Στη Γιάννα πήγε, ναι. Παράτησε το μάνατζερ λίγη και πήγε στη Γιάννα. Και εγώ αυτό θα έκανα. Εάν θα πήγε να λέει. Δηλαδή, Γιάννα. Χώριο μπορεί να έχει και κανένα τυχερό. Όχι τη Γιάννα. Ξαδέρφια. Φίλες της. Ναι. Είχε κάτι. Καλόψυχες. Ναι. Ψυχούλες μου. Παναγίτσες μου. Αγάπης μου. Αλερτσάκια που καλά. Ελάτε να κλάψετε στον νόμο μου. Θα τις έλεγα. Λοιπόν. Και γυρίζει αυτό, λέει, τι γίνεται εκεί. Λέω, το και το λέω, ήρθε ο καινούριος διευθυντής της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Σίμος ο Λάζαρης. Και γυρίζει ο Γιαννάκης, με κοιτάζει, ας πούμε, στεναχωρεμένα και μου λέει, κομική πόλη, πάμε. Πόσο δίκιο είχε. Περάσαν 20 χρόνια από τότε, ακόμα το θυμάμαι. Είστε κομική πόλη. Αυτή που είναι κομική είναι τόσο δυνατή, είναι συνέχεια μπροστά, που επισκιάζουνε την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη που λάμπει. Κάτι πρέπει να κάνω με αυτό. 5 χρόνια παρακαλάω, ρε κομική, να σας κάνω γήπεδο. Πόσο νομίζετε θα, να ήρθε ο κορονοϊός, μπορεί να έρθει καμιά στραβή. Ποιο γήπεδο. Ποιο γήπεδο. Βγαίνει από το σπίτι του. Κάθε άνθρωπος έχει τις αντοχές του. Και τους θώρακες που έχει να αντιμετωπίσει την κοινωνία. Δεν θα τον πούμε εμείς τι να κάνει. Δεν θα τον πούμε εμείς τι να κάνει. Και αν φοβάται ή δεν φοβάται, και εγώ φοβάμαι. Όσο μπορώ. Άλλος φοβάται λιγότερο, άλλος περισσότερο. Μια χαρά. Δεν βγαίνει από το σπίτι σου. Λέει, γιατί να με στείλουν ένα διάβαστο. Κάθισε εκεί. Βοηθάει ο φόβος. Βέβαια. Πέρμα. Βέβαια. Ο φόβος γίνεται αιτία και φυλάγεσαι. Γιατί άμα δεν φοβόσουν, μην πεθάνει, θα τρέχεις με χίλια, θα κάνεις 50 τσιγάρα τη μέρα, θα πηδούσεις αυτά τα πατώματα με αλεξίπτωτα, θα έκανες ό,τι ήθελες. Έπεφτες κάτω να πούμε, έσκανες σαν αυγό σηκωνόσουνε, πάνω μια χαρά, πάμε παιδιά. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο τον αφήσαμε απροστάτευτο, ρε φίλε. Και είναι κακό για την κοινωνία της πόλης να χαθεί ένας τέτοιος μεγάλος παράγοντας. Είναι τουλάχιστον να χαθεί μια ευκαιρία να αναβαθμιστεί η πόλη. Η Τούμπα Ολάκερη. Θα κάνει την Τούμπα Ολάκερη, θα φτιάξει το Καφτατζόγλιο, θα πάρει σειρά και ο Άρης. Και εμείς θα πάρουμε κάτι. Βέβαια. Δώσκεσαι μας. Από εγώ δεν σας δίνω, θα βρείτε. Δηλαδή δώσει την αρχή. Μα δεν είδες ότι κάμπνατε ο Μάολης πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, κουνηθήκατε μέχρι τότε. Βαθμολογία είδες, πρώτη, δεύτερη. Αλλά πότε το έχεις ξαναδεί αυτό, ξέρεις. Δεν θυμάμαι. Θα σου βάλω. Βάλε μου βρες μου τη βαθμολογία του 80 του που έπαιξε ο Άρης το μπαράζ. Θα τη βρω. Θα στο διάλειμμα. Και αν μου τη διαβάσεις, Χριστούγεννα. Πάω Κάρης 2-0 στην Τούμπα, 2 βαθμούς επάνω ο Άρης. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ 2-0, 2 γκολ ο Κωστίχος και είμαστε μαζί πρωταθλητές χειμώνα. Πάω Κάρης. Άπιστευτο. Γιατί όχι. Εμείς το ζήσαμε αυτό. Και επιζήσαμε. Και επιζήσαμε να πάει και ο Άρης στον τελικό. Με τον Ολυμπιακό. Κλεμμένο. Αλλάξανε τους κανονισμούς στη μέση της χρονιάς. Ναι. Γιατί ο Άρης είχε βάλει παραπάνω γκολ, είχε βάλει λιγότερα. Δεν ξέρω τι από τα δύο. Και σας φάγανε. Εγώ σας έφαγα, έκανα πρωτάθλημα. Στο ποδόσφαιρο. Παλιά, τα παλιά δεν θυμάμαι. Παλιά, τι παλιά, ρε, όλα και όλα δυο έχω. Παλιά. Σε πήρα τίποτα από σένα, τι όχι, παλιά. Όχι, όχι. Πότε παλιά. Αυτά που πήρατε εσείς με τους αντάρτες. Και να, τα φωνάζετε. Εκεί δεν. Το πρώτο πήρα εγώ το 76. Το 85 και πέρυσι. Και με κλέψα καμιά δεκαπενταριά. Όχι ο Άρης. Καλοί άνθρωποι είμαστε εμείς. Όχι, δεν είστε καλοί. Το Μάρια είστε, αλλά τι να σας κάνουμε. Σας αγαπάμε. Διάλειμμα. Σαλονικείς είστε. Διάλειμμα. Καν. Προείσταμε σε ένα κλαμπ φίλων Βοσκόπουλου, θα σέβαζα ρε, στην πόρτα, πορτιέρι.
Ναι. Δεν σέβαζα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί έτσι? Τραγούδια είναι αυτά που με βάζει με το δεν πάω από τα βαριά. Δεν, θα σου πω ένα. Θέλω να μου βάλεις και θα σου βάλω. Και θα μου βάζεις και θα σε βάζω. Δηλαδή. Βάλε μου. Γλυκά πονούσε. Όχι, το μαχαίρι. Άκου, άκου, άκου. Να ακούσω. Να ακούσω. Αλλά είναι τώρα για. Να τα ακούσω, ρε παπά. Τρεις ώρες ακόμα δεν μίλησε. Μιλάς κι εσύ. Έφυγε. Έφυγε. Βάλε μου αυτό που σου λέω. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Έσταζε μέλι μαχαιριά. Άκου τι λέει ο άνθρωπος. Ο Σκόπλου τον έχω. Τον έχω σπουδάσει. Πρίγκιπς. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Σατ! Έσταζε. Έσταζε μέλι. Μέλι. Η μαχαιριά. Αλλά. Εδώ πρόσεξε περήφανη την αυλή. Πέθαινα στην αμμουδιά. Πέθαινε, ξάπλωσε. Πέρσι. Την έβγαλε, για να το λέει φέτος, την έβγαλε από τη μαχαιριά. Την γλίτωσε. Την γλίτωσε η κουφάλα. Λαχαναγορίτης, ο πατέρας του ήταν συνάφη μου. Ναι. Είχε στη λαχαναγορά της Αθήνας, στο Ρέντι. Μαγαζί. Βουνό ο Βοσκόπουλος. Άμα το δεις πώς ξεκίνησε δίπλα του Βουτσά, κάτι. Μερικές προτιμούν κρύο και κάτι. Είχαν γυριστεί εδώ στη Θεσσαλονίκη κάτι έργα. Είναι δίπλα όλο εκεί και δείχνει. Κάνει. Μετά παντρεύτηκε τη Δούχησα, νομίζω. Την τραγουδίστρια αρχίσαν να γυρίζει. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω. Τα γκόσυπ δεν τα ξέρω. Και μετά έγινε ο άνθρωπος πρίγκιπς. Με λάσκαρη. Εσύ έχεις κάνει καμάκι με τόλιο. Έχεις κάνει έτσι με Βοσκόπουλο. Πλέι. Ναι. Βιβλία. Με Βοσκόπουλο σπαρταρούσαν τα κουριτσάκια, ρε. Βέβαια. Μέσα στο αμάξι πλέι αυτό. Κασέτο και την τετράγωνη. Μεγάλη. Και είδε προς το βασιλικό που της δική γλάστρα. Ρε παιδί μου, γλάστρες βασιλική, δεν ξέρω πώς θα άπλεξες τώρα, αλλά με Βοσκόπουλο κάναμε play, πώς θα γίνει. Και λέμε τώρα, για να έρθουμε στα θέματα της σοβαρά. Ναι μου, επειδή λόγω νιάτων, όχι. Ναι. Τι έγινε και δεν το πήρες χαμπάρι. Ναι. Δεν έχεις δει τον παλμό αυτής της πόλης με τα τρία της τα παιδιά, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή, ή τους δύο από τους τρεις, να αλληλοσυγκρούεται ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό δεν το έχω δει. Δεν το έχεις δει. Δεν ξέρεις τι πλάκα έχουν οι Αριανοί. Πρώτον, το θεωρούν τελειωμένο. Ένα το θέμα. Ξέρεις, ενθουσιάζονται εύκολα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και τα παιδιά ανεβαίνουν στα πούλμαν, κάνουν, δείχνουν. Θυμάμαι μια φορά κερδίσαν την Καβάλα και παίξανε τελικό. Πριν 4-5 χρόνια. Κέρδισε την Καβάλα 1-2, νομίζω. 0-1. Είχε καλή ομάδα η Καβάλα τότε. Ναι, είχε καλή ομάδα. Ήταν ο Μάκαρος. Ναι. Γιατί κερδίσατε και ήρθατε πάνω στα πούλμαν, φωταγωγήθηκε το Γαριλά, ο κόσμος. Ή την Ξάνθη, την Ξάνθη, την Ξάνθη είχαμε κερδίσει. Την Καβάλα, ρε, εγώ θυμάμαι. Και Ξάνθη και Καβάλα. Με τον Μπενίσκο. Ναι, και Β' Εθνική ο Άρης είχε πέσει. Και πάτε στην Πάτρα και τους παίζατε στα ίσια. Και τώρα με ατρίμα. Και χάνει ένα γκολ, φίλε, στο 45 ο Μπερνίσκος, να το βάλει να γίνει το 0-1, να μπει ο κόσμος μέσα. Μισό-μισό το γήπεδο. Έχει το χαβάτο ο Άρης. Τώρα είναι πρώτος. Ωραία. Πανηγύρια. Πανηγύρια. Πρώτα-πρώτα πάμε για πρωτάθλημα. Τέλος. Να πάτε. Αν είναι να το πάρουν και να δεις τι θα γίνει στο Άρης Ολυμπιακός. Παρακαλάω να μείνει ο Άρης εκεί που είναι. Και θα μείνει. Δύσκολα θα φύγει από εκεί. Έχει καλή ομάδα ο Άρης. Λες να γίνει τζατζέλο. Θα πάει μέχρι το τέλος. Θα γίνει κακό μεγάλο φέτος. Μην βλέπεις τα μικρά τα μάτς, Παύλε. Εμένα τα μικρά μου αρέσουν. Κερδίζουν τα μικρά και μετά τα μεγάλα. Ναι, αλλά μην επηρεάζεις από τα μικρά. Δηλαδή μπορεί να έχεις 2-3 ατυχίες. Να τα έχεις τα μικρά. Όλη η μαγιά θα παιχτεί στους μεταξύ αγώνες των ομάδων.
εφέτος. Θες να πάρεις το πρωτάθλημα, κέρδισε 2-4 φορές τον Ολυμπιακό και το πήρες. Κέρδισε τον 3. Κέρδισε τον 2. Θα το διαλύσω. Θα το διαλύσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί, δεν την πήρε. Δεν μπορεί. Τι φίδι έτρεψε στον κόρφο του ο Μαρινάκης. Σου λέει ο Μαρινάκης. Πάπα, από εκεί να τον περιμένει. Δικιά μας κοιτάει ομάδα. Αλλού τώρα, κοιτάει στον ΠΑΟΚ τώρα, καταλαβαίνεις. Ναι. Και θα του έρχει γλυκιά, πονούσε το μαγέρι, τα λέει. Μετά έτσι, τσακ τσακ τσακ, τα λέγαμε, τα φιλιά μας. Θα του στείλετε και φιλιά. Ναι, ναι, έτσι. Πρώτος Άρης, δεύτερος, δεν μας νοιάζει. Ας είναι ο ΠΑΟΚ, δεν πειράζει. Ας είναι ο ΠΑΟΚ, δεν μας νοιάζει. Μεγαλόψυχος. Ναι, ναι, άρχισες και γίνεσαι φορέας της πρωτιάς. Έτσι πρέπει να συμπεριφέρομαι δηλαδή. Βέβαια ρε φίλε. Ωραία. Όχι ρε, θα πέσετε. Ποιος θα πέσει ρε, κάτσε να δούμε. Είδες, δεν το ξέρω. Σώμα, πρέπει να με μάθεις, δεν το ξέρω. Αυτό το να συμπεριφέρομαι, δεν ξέρω πώς να συμπεριφέρομαι σαν πρώτος. Θα σου πω με ένα παράδειγμα να σου μείνει. Πες το. Ποτάμι τεράστιο, ο Ιδός. Απ' τη μια μεριά ο Αλέξανδρος, απ' την άλλη μεριά είναι ένας βασιλιάς 2 μέτρα ύψους. Βουνό ήταν. Και τεράστιο. 300.000 στρατό. Ινδός και τον περιμένει με τους ελέφαντες. Σου λέει κολόπεδο μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα δεν γλιτώνεις. Και του έκανε να πούμε την ιστορία. Ο Αλέξανδρος μπήκε από ένα άλλο μέρος, βγήκε από πίσω, φωτιά τους ελέφαντες. Τους πήρε διάολος τον πατέρα από τους Ινδούς και συλλαμβάνεται ζωντανός. 2-3 γη του έχουν σκοτωθεί. Ο Ινδός. Πόρος. Ναι, το ξέρω. Στο όνομα. Το ξέρω. Την ξέρεις τι. Από ιστορία καλά τα πάω. Ναι. Δεν θυμάμαι πολλά, αλλά. Και του λέει ο Αλέξανδρος στον πόρο, τον έχουν κάτω αλυσιδεμένο. Και του λέει, τι έγινε, αγοράκι μου όμορφο. Γιατί ο πόρος, πιο μπροστά τον έχει πει. Σου δώσω τι έγινε την κόρη μου για γυναίκα σου. Και όταν πεθάνω, δικά σου όλα. Ήταν άσχημη αυτή. Όχι. Ο δικός μας ήταν ψυχοπαθής. Όχι, σε φάω. Κάτσε ρε κουφάλα, αφού στα δίνω, γιατί να με φάσεις, σε φάω. Τότε μόνο θα με παραδεχτούν. Και εκεί σταματήσανε κιόλας μετά. Δεν πήγαν παρακάτω. Δεν πήγανε γιατί ξεσηκώθηκαν οι στρατιώτες. Δεν είχαμε να φάμε, γινόταν κουρασμένοι. Πολύ φαγητό και πολύ χρυσό ο καθένας. Είχαν 2 υπηρέτες στο στρατό να τους κουβαλάνε το χρυσό. Άρα ήταν κορεσμένοι. Δεν μπορούσαν. Φτάνει. Είχε αυτούς που πολεμούσαν 25 χρόνια. Οι βετεράνοι. Δηλαδή ο Μαουρίτσιο και ο Βιερίνια και ο Ζάχοφ. Σαν να τους έλεγες πάμε τώρα ξανά από την αρχή. Να πει, φτάνει. Τι γίνεται. Φτάνει. Και τον έχει δεμένο κάτω με τις αλυσίδες. Του λέει τι έγινε ρε μάγκα. Λέει σου πω κάτι, του λέει. Και ό,τι σου πω θα στο κάνω. Πες μου πως θες να σου φερθώ. Αυτό το λέω για σένα. Ναι, τώρα που είσαι πρώτος. Ναι. Του λέει πες μου πως πρέπει να σου φερθώ. Και του λέει ο πόρος σαν βασιλιά. Έτσι θέλω να με φερθείς. Τώρα που είσαι στα ψηλά. Δηλαδή μην τη δεις επάνω μου, θα την πληρώσεις. Τι θέλεις, ας είσαι δεύτερος, είσαι τρίτος, δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι πρώτος. Άμα σας φύγει αυτό με τον ΠΑΟΚ που έχετε και δείτε τι ομάδα είστε και δεν πρέπει να ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ αλλά με την ομάδα σας, θα ξαναγίνετε ο παλιός Άρης που ήταν φόβητρο. Γιατί εσύ δεν είδες Άρη φόβητρο. Δεν είναι. Περνάει τίποτα από το Χαριλάου. Εγώ το είδα 2 περίοδους. Και του Χριστίδη και του Σπυρίδωνα και του Αλεξιάδη. Εκείνο... Και του Φυρό, του Ζήνδρου και του Εκείνο Μόχαρη. Που ήταν 17 αγώνες μόνο νίκες στο Χαριλάου, πότε ήταν 70... Τότε που δεν ξέρω. Εκεί κάπου, νομίζω ότι τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά. Εκεί... Είχε πολλές ομάδες, ήταν 30 πόσες. Και ήταν, νομίζω... Σιγά να μην ήταν 72 ώρα. 18. 16. Πάση περιπτώσει, άμα είναι 17. 17. Όχι, ήταν 17, είχε ένα τέτοιο. Και εμείς είχαμε ένα με μια ισοπαλία. Εντάξει, το έχει αυτό το ρεκόρ, Άρης. Όλους τους αγώνες. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ έχει ένα τέτοιο. Αλλά δεν ορκίζομαι. Τα παλιά δεν θυμάμαι. Έχει. Είναι πολύ παλιά αυτά που λέμε. Λοιπόν,
Αυτό που σας... Για δες ρε φίλε, πότε παίζει πάω Ολυμπιακός Άρης ή Άρης Ολυμπιακός? Τώρα. Ποια αγωνιστική? Δεν ξέρεις απ' έξω ρε. Οι Αργιανοί έχουν πάρει τα κουμπιουτεράκια. Τόσο θα πάρουμε εκεί, τόσο εγώ θα κάνω, πάρουμε εκεί. Πώς το λένε, ένα-ένα τα βλέπω. Α, κάθε μάτς χωριστά. Ναι. Κάθε μάτς χωριστά. Να το. 6 δεκάτο, όχι. Αυτό είναι το προηγούμενο, κατευθείαν. Είπα να το. Να. Τι, περασμένης χρονιάς που βρήκες. Τι τσάκα, τι αετός είσαι εσύ, ρε. Ρε, τι αετός είσαι εσύ. Όσο να το βρεις, λοιπόν. Η Πέθεσσα θα βγαίνει κατευθείαν, εγώ φταίω. Για να τελειώσω το συλλογισμό που είχα, ανησυχώ για τον Ιβάν και θέλω ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει στραφεί μέσω της ηλεκτρονικής δικτύωσης, το Instagram και τα Facebook, και το άλλο που το λένε Viper, όχι Facebook, Facebook. Και το Facebook, και πυροβολούνε από όλες τις μέρες. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί δεν έπαιξε τότε, γιατί τώρα, γιατί αυτό. Γιατί έβγε ο Πέλκας, γιατί έβγε ο Λιμνιός, γιατί έβγε ο Άκμπομπ, γιατί πήρατε αυτούς, γιατί δεν πήρατε αυτούς. Ο καθένας στο στραβό του και το κοντό του. Και δεν είδανε ότι το περσινό το έργο επαναλαμβάνεται. Τρέμει ο Ολυμπιακός πλέον τη Θεσσαλονίκη, τον ΠΑΟ και τον Άρη, και θα το δείτε αυτό που σας λέω. Μην περιμένετε τον περσινό Άρη. Θα πέσουνε κορμιά έφετος. Οι μικρές ομάδες δεν λογαριάζουν τίποτα. Για να περνάς από τις μικρές ομάδες θα σου βγαίνει ψυχή. Και λέω μέσα σε όλο αυτό, το κουρνιαχτό, μη τυχόν και ο πρόεδρος με μια αγάπη καινούργια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουν για μένα μια παλιά ιστορία. Πολύ θέλει να το πει. Καζαντζίδης. Αυτό είναι, το είπε ο Καζαντζίδης. Το πει ο Σαββίδης. Γελάς. Πού να πάει? Πού να πάει? Πού θα βρει καλύτερα? 150. Στην Καλαμαριά πάει. Γιατί να πάει κάπου? Δηλαδή Πόντιος. Από όλων Καλαμαριάς. Έχει, ναι, και εκεί φιλέτο. Και πιο ωραίο. Δεν περίμενε να το σκεφτείς. Μεγαλύτερο φιλέτο είναι το της Καλαμαριάς. Επειδή εγκυμένο γι' αυτό. Ναι ρε φίλε. Στην παραλία. Βρέχεται από τη θάλασσα. Δίπλα το Παλατάκι. Το Παλατάκι. Που κάτω η ωραιότερη παραλία της Ευρώπης. Ναι. Ήρθε με τον αυτόνα ο Ιβάν. Έχει δύο γιους. Δεν είναι μόνο ο Γιωργάρας. Είναι και ο άλλος. Ο άλλος, ο Νικόλαος. Πιο... Ο Νικόλαος. Σπουδάζει στο Κέμπριτζ. Really? Βέβαια, και ήρθε εδώ πέρα με κάτι Βασιλόπουλα, με κάτι Μαχαραγιάδες. Όχι κάτι... τον Κώστα Βασιλόπουλο, α, Βασιλόπουλα. Αλλά. Όχι τον Κώστα, ρε. Ο Κώστας ήταν εκεί πέρα και τσιλιάριζε. Δεν του ξεφεύγει τίποτα, να ξέρεις. Δεν έχει βγάλει τέτοια ανταλλακτικό, άλλο τέτοιο δεν υπάρχει. Έχει παντού. Κάποιος παπάς. Τι θέλει. Είναι ενοχλητικός. Δώσ' τον, ρε, να μην περιμένει. Έλα, ορίστε, ρε, λέγε. Καλησπέρα, κύριε Συρίγου. Καλησπέρα, κύριε μου. Δεν μου λες, αυτός πέφτεις ο Κάτσε, τι ρόλο βαράει στον Άρη? Ο Κάτσε. Ο Κάτσε. Καλός παίχτης είναι. Παιχτάρα. Καλός παίχτης είναι. Καλός είναι. Παιχτάρα, ε. Όχι, παιχτάρα είναι πολύ καλός. Δεν μου λες, αυτό το άλλο που σου έλεγα για το Βέλες, πότε θα πάρουν τα λεφτά, πότε θα πάρει τα λεφτά, να ξέρει. Εγώ σου είχα πει πιο μπροστά ότι ο Αλαφούδος είναι λίγο αργός τρόπος στις πληρωμές. Ναι. Σου είχα πει κάτι για το Βέλετ. Ναι. Ότι αν αφήσει ένα μήνα ή 15 ή 10, μέρες θα το τρέχει στο UEFA. Θα τα δώσει ρε ο Αλαφούδος. Ο, δεν κατάλαβες. Και 10 μέρες να καθυστερήσει, αυτός δεν θα παριάζει την ίδια. Μάλιστα. Θα τον τρέχει στο UEFA και θα τρέχει με χίλια ο κύριος Αλαφούδος. Επειδή σε αυτό εδώ το θέμα που λες έχει επιληφθεί για τον Βέλεφ και τον Αλαφούδο ο κύριος Περήφανος,
Πάρ' το να και εξήγησε τον άνθρωπο. Θα τα πάρει τα λεφτά ο Βέλεθ, έχει καημό. Δεν μου λες. Εγώ νομίζω έχει πάρει και παραπάνω. Α, ναι. Προπληρώθηκε. Μπροστάτζα όλα. Ακούς ρε παπά. Δεν του άρεσε. Γεμάτε. Έπες. Αυτός δεν είναι που πήρε χθες που λέει πίνω ουίσκι από τις 12. Ναι, αυτός είναι. Με το πόσο είσαι, με το 2, με το 3. Παρακαλώ. Ναι. Ξανά έπεσε. Λοιπόν, να το τελειώσουμε για να πάμε σε γραμμές. Λοιπόν, με αυτό το γήπεδο που θα πρέπει να ασχολείται όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή, οι δημοσιογράφοι, η παραγωγή, ο κόσμος να πιέσει, ο νομάρχης και ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης, οι βουλευτάδες σας εδώ της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, ρε Μάρδα, ρε παπά, σε δώσαμε τέτοιο γαμπρό. Βγήκες μια μέρα, μα ο Μάρδας είναι ο, της Μάρδανας ο, ο μπαμπάς. Τζιριμπόμ τζιριμπίμ. Του πέρκα την κοπελιά, την πήρα μαζί του στην Τουρκία. Φερετζέ και τα λοιπά. Έλα ρε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Το ραδιόφωνο κλείσε. Εγώ ξέρω περισσότερα από ό,τι ξέρεις εσύ, αλλά καμιά φορά δεν είπες, έλα να κάνω πράξη. Τι να πω? Εγώ ξέρω περισσότερα από... Δεν έχει σήμα όμως. Δεν έχει σήμα ρε παπά, και ξέρεις και περισσότερα, πάνε σε ένα μέρος και πάρε σε 5 λεπτά που θα τελειώσουμε. Τον κόβεις τον άνθρωπο, μιλάει τόση ώρα. Τι να κάνω, τον κόβω, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν μου λες. Φημίζουμε για το κόψιμο αυτό. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για αυτά που γίνονται στον ΠΑΟ. Ανησυχώ πολύ που ο πρόεδρος έχει να φανεί 6 μήνες, 8 πόσο έχει να φανεί. Ανησυχώ ότι άρχισε το καράβι δεξιά-αριστερά λίγο να κάνει, γιατί ο καθένας είναι πρόεδρος όταν λείπει ο πρόεδρος. Γίνεται χαμός. Πρέπει να βγουν και να πούνε δύο κουβέντες, να ηρεμήσει ο κόσμος και να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή την καινούργια ομάδα που έγινε. Τώρα ακούω κάτι παπάδες, κάτι Μαωρίτσιους, κάτι Βιερίνια, κάτι ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν αυτό το πισωγύρισμα κατά πόσο θα ωφελήσει, θα κάνει. Δεν νομίζω ότι τους χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω ότι... Αλλά και αν θα έρθουνε... Χειρότερο είναι αυτό. Χειρότερο λες. Όχι παιχτικά, σαν διαδικασία. Δηλαδή καλύτερα να σε πει ο άλλος δεν πήρες κανέναν, παρά να σου πει αυτόν που έδιωξες γιατί δεν τον ήθελες, τον ξαναπήρες πίσω. Δεν τον έδιωξα ρε φίλε. Τους έκανα προσφορά και δεν τη δεχτήκανε. Ναι, ενώ τέλειωσε το συμβόλαιό τους, τους έκανε... Άμα τους ήθελα, τους έκανε μεγαλύτερη προσφορά. Αυτό λέω. Κάτσε ρε φίλε, κι εγώ σε θέλω. Σε κάνω μια προσφορά, έλα εδώ πέρα να δουλέψουμε μαζί στο τάδε ραδιόφωνο που μας κάνανε. Πόσο μας δίνουν, κύριε Γιώργο, να πάρουμε από 2.000. Ναι. Μου λες μισό λεπτό, το σκεφτώ και μου λες εγώ θέλω 10. Μα εγώ σε θέλω. Σε πληρώνω στην αξία σου, εσύ θέλεις 10. Είσαι παπάς. Είσαι παπάς. Σε χειροκροτώ. Έβγε. Σου αξίζει η πρώτη θέση. Με ποιον παίζεις τώρα? Τώρα η Εθνική. Μετά? Με τον Ολυμπιακό παίζω 10 αγωνιστική. Πού? Στο Χαριλάου. Άμα. Πρώτο στάσε μέχρι τότε. Έχω και την ΑΕΚ πιο πριν. Δεν με νοιάζει. Ένας είναι ο εχθρός. Έλα μαζί να τον καθαρίσουμε. Έλα. Χεράκι, χεράκι. Πάρε τα σκάγια, στο λέω, να το ξέρεις. Χέρι, χέρι. Χέρι, χέρι. Έτσι δεν έλεγε. Με τον Καρατζαφέρη. Καλός άνθρωπος. Ο Καρατζαφέ. Εντάξει. Εντάξει. Παπάς. Αυτός και ένα παπάς. Παπάς μεγάλος. Έβγαλε... Αυτούς που έβγαλε είναι μούρες όλοι. Ο Άδωνης. Ένας. Νούμερο 2 δεν είναι ο Άδωνης τώρα. Βελόπουλος. 2. Παπάς. Παπάς ξεπαπάς δικό του κόμμα έβγαλε. Πήρε και τον παπά το δικό μου μαζί. Το χίτα. Και έναν ακόμα δικό σας πήρε. Τον Αυδελά. Εκείνος, και εκείνος είναι αρχιπαπάς. Παπάς κι αυτός. Ο καλό παιδί ο Αυδελάς. Ήρεμο παιδί. Παπάς είναι. Άκακος. Παπάς σκέτος. Ναι. Όλο με τα σεις και με το σας, αυτά και να κρατήσουμε ισορροπίες. Και έχουμε ένα επίπεδο και... Ναι. Δεν υιοθετούμε. Αυτό το δεν υιοθετούμε συνέχεια. Να το λέμε κι εμείς. Δεν υιοθετούμε. Το λέμε. Ποιος το λέει αυτό? Εγώ δεν το έχω πει.
Ποτέ, δεν τα υιοθετώ. Θέλω να το πω, αυτά. Θέλω να το πω. Σ' αρέσει, ε. Ναι. Άμα πάρει κανένα, σε κλείσω εγώ το μάτι, καταλάβεις. Μην το πισολούθερ, α πούμε. Ό,τι σου πει, δεν το υιοθετώ. Να το πω, δεν υιοθετώ. Δεν το υιοθετώ. Καλησπέρα, δεν υιοθετώ. Όχι, ναι, γι' αυτό σου λέω, θέλω να σε προλάβω. Σαλάμ αλέκου. Σαλάμ αλέκου, τον είπε στον τον ιδιοκτήτη του σταθμού, ρε παιδί μου. Κοιτάζει, λέω, άστο να λέω, είναι καλό. Είναι, πώς το λένε, από την κορυφή ζαλίζεται. Α, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρετε. Είχαμε έναν ακροατή, έναν τρελάκι, πώς το λένε, τον Πασχάλη τον Ολυμπιακάρα. Ο οποίος Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Ναι, Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Ολυμπιακάρα, μπας περιπτώσει. Και έπαιρνε τηλέφωνο και ναι, έλεγε, δεν ξέρετε τι θα πει κορυφή. Είστε ένας τέχνης. Δεν ξέρετε να κλέβετε. Δεν ξέρετε να ρουφιανεύετε. Δεν ξέρετε να δωροδοκείτε. Δεν ξέρετε να πιάνετε, να στείνετε αγώνες. Πώς θα κάτσετε εκεί πέρα πάνω. Θα δείτε τι θα πάθετε φέτος. Και μας έριξε το στήσιμο και φάγαμε, να πούμε, το πρωτάθλημα. Χάθηκε με τα κάς και τα μας και υποβεβασμός και μείον 7 και μείον 10. Και τα φιλιά μου και τις αγκαλιές μου. Γεια σας. Και με παίρνει πλεγητής που σε είπα. Εγώ, λέει, θα τα κάνω όλα για να μείνω στην κορφή. Εσύ δεν τα κάνεις, λέει. Τι θα σε κάνω. Εγώ σε ειδοποιώ όμως. Εμείς δεν τα κάνουμε τέτοια. Δεν τα υιοθετούμε. Δεν τα υιοθετώ αυτά. Διαφήμιση. Καν χορηγό δεν έχουμε, ρε φίλε. Όλοι αυτοί δικοί μας είναι χορηγοί. Α. Τι νομίζεις, 200 εταιρείες. Μάλιστα. Αυτοί δηλαδή που παίζουν όλοι δικοί μας είναι. Τι νομίζεις. Τι ωραίοι. Και ξεκινάει, φίλε, ναι, ξανά το περσινό το ίδιο το τροπάρι. Αυτά που γίνανε πέρσι με τον ΠΑΟΚ, τώρα τα κάνει για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, για τον Παραθυναϊκό, για τον ΑΕΚ, για τους πρωτοπόρους. Μία φάση πεντακάθαρη, διότι δεν είναι πλέον το ανθρώπινο λάθος. Τώρα καλή νύχτα. Δεν μπορείς να πεις το μηχανικό λάθος. Το μηχάνημα δεν κάνει λάθος. Ο Ιαπωνέζος που έβγαλε το μηχάνημα αυτό, το έβγαλε για να μην κάνει λάθη. Και σου βγάζει ότι είναι offside. Και πάρα δύρεις στους διαιτητές. Τραμπουκίζεις. Φωνάζεις, βρίζεις, απειλείς. Μπορεί γι' αυτό. Μπορεί. Ε, βέβαια, όταν τον αρχηγό του, που απαγορεύεται να είναι μέσα στο γήπεδο, τον επιτρέπουν να είναι μέσα στο γήπεδο και να κάνει το φιάκα, γιατί να μην το κάνει, να πούμε, και ο υπαρχηγός. Καιρό έχω να ακούσω το φιάκας. Τι έχεις ρεπορτάζ το τι έγινε με τον Καράπαπα. Έχω 2-31-0-2-87 και 3-8. Για όποιον κύριο θέλει να επέμβει και να πει τη γνώμη του. Ήρεμα και σοβαρά. Είμαστε σοβαρή εκπομπή. Λίμπερο είσαι. Για διάβασε τι γίνεται εκεί. Κάτσα πει μια καλησπέρα και μετά. Ναι, ως, παιδί μου. Δεν ξέρω, κάποιος είναι στη γραμμή. Ορίστε. Ναι. Καλησπέρα. Ο Νάτος, ρε, ο Ολυμπιακάρας. Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Νάτος. Τεράστια Ολυμπιακάρα. Λοιπόν, τεράστια. Τον Καραπαπά τον καλέσαν να απολογηθεί. Και τον Ολυμπιακό. Να τον καλέσαν να απολογηθεί μείον 15 βαθμούς. Τι την καλέσαν να απολογηθεί. Παίρνεις εσύ απολόγια. Λοιπόν. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Με αυτό, ναι, που έγινε με το Μελισανίδη και τον πρόεδρο του Άρη, έπρεπε να μηδενιστεί. Για τότε. Δεν πρέπει να μηδενιστεί τώρα ο Ολυμπιακός με τον. Μίλασαν μια φορά σαν ουδέτερος. Αυτά άμα τα έκανε στην Ευρώπη, τι θα γινότανε. Λοιπόν, να ξεκινήσω να πω αυτό που ήθελα να πω. Όχι, θα πεις αυτό που μετά σε ρωτάει ο δημοπαραγωγός, κύριε. Για άλλο πήρα τηλέφωνο, ρε φίλε. Και επειδή πήρε εσύ για άλλο. Γιατί στην αρχή είπατε για καψούρα, για αγάπη, για έρωτα, αλλά έρωτα. Δεν βάλατε μέσα, σαν παλιοί εραστές, δεν βάλατε μέσα τη ζήλια. Ζήλια. Μπράβο, που παίζει ζήλια, σημαντικό ρόλο μέσα σε μια σχέση. Τι ζήλια, ναι. Λοιπόν, όσο για τον Καραπαπά πρέπει να τιμωρηθεί, αλλά επειδή δεν υπάρχει δεδικασμένο από τον Μελισανίδη, θα δώσει ο Καραπαπά. Θα θωθεί κιόλας δηλαδή. Εάν τιμωριόταν ο Μελισανίδης, θα τιμωρούσαν και τον Καραπαπά. Επόσο δεν τιμωρήθηκε ο Μελισανίδης, θα... δεν θα τιμωρηθεί ο Καραπαπά. Εσείς, για σας αυτό είναι κανόνας, ρε Πασχαλάκο.
Ο Μελισσανίδης το έκανε μια φορά. Σου το είπα, έχω πυρηνικά και δεν με πιστεύεις. Τι να σε κάνω, πρέπει να τα μολύσω για να πιστείς. Έχει τα δίκια του ο Πασχάλης. Ε, πώς θα γίνει, ρε φίλε. Σου τα λέω χρόνια. Λοιπόν, όσο για το φίλο μας τον Περιφανό, ναι. Λοιπόν, που του έδινε μαθήματα πώς θα, χειριστεί την πρώτη θέση. Όσα ξέρω. Ο αρμόδιος είμαι εγώ, όχι εσύ. Ωραία. Και επειδή, αγαπάω και Άρη, ναι. Και επειδή αγαπάω και Άρη, δεν με πειράζει αν το πρωτάθλημα φέτος το πάρει ο Άρης. Εσένα. Επομένως, ορίστε. Εσένα δεν σε πειράζει. Όχι, δεν με πειράζει, όχι. Να το πάρει και μια φορά ο Άρης. Να το πάρει, γιατί να μην το πάρει. Γιατί άμα το πάρει ο Άρης, θα κάνετε τρύπες να πάνε να κρυφτείτε στις παόξιδες. Γιατί. Επειδή το πήρε ο Άρης. 10 χρόνια στο μπάσκετ που τον κυνηγούσαμε και το έπαιρνε τρύπες κάναμε. Εμείς ξέρουμε, όχι να χειροκροτούμε, αλλά να αποδεχόμαστε την πραγματικότητα και την ανωτερότητα. Εμείς ποτέ δεν αμφισβητήσαμε, να σου πω κάτι, γιατί άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τις κουκουβάγιας. Αλλιώς βλέπεις εσύ τη ζωή, αλλιώς εγώ. Αλλιώς ο Περήφανος, αλλιώς ένας ελέφαντας που ζει 100 χρόνια και αλλιώς μια πεταλούδα που ζει μια νύχτα. Αλλιώς βλέπουμε τον κόσμο. Εμείς χάσαμε 4-2 από τον Άρη και είπαμε συγχαρητήρια τον Άρη. Έκανε και το λάθος. Γιατί και μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Ναι, βέβαια μπορούσε, ρε μεγάλε, κάτι που έκανες εσύ. Και έριξες την καλαμαριά στη Β' Εθνική. Και εγώ δεν έκανα με τον Άρη ένσταση για τον παίκτη που παρανόμως έπαιξε. Όπως δεν μου έκανε για μένα ένσταση ο Μελισσανίδης. Αν ήσουν εσύ θα την έκανες. Φυσικά την έκανε. Γι' αυτό σου λέω. Διαφορετικά την έκανε. Εμείς και ο Άρης θα την έκανε. Ο Άρης δεν ξέρω με τι έκανε. Όχι. Βγαίνουν οι Αριανοί και λένε ότι αν ήμασταν, είστε τυχεροί που δεν παίζατε με τον Άρη. Γιατί εμείς αν ήμασταν θα κάναμε την έσταση. Σου είπα, υπάρχουν όπλα που δεν τα ξέρεις. Εντάξει, και αν τα πάρεις στα χέρια σου. Για σένα τα λέει. Και αν τα πάρεις στα χέρια σου, τα λέω. Και αν τα πάρεις στα χέρια σου, επειδή έχεις λεφτά, θα κάνουν έκρηξη στα χέρια σου επάνω. Τα όπλα. Καταλαβαίνεις τι απάντηση. Πασχάλη, έφυγες. Λέγε. Θα σε κυνηγάω μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι. Γεια σου κύριε πρόεδρε. Καλά είμαστε. Επειδή δεν υπάρχει μαύρο χιόνι, ναι. Κυνήγαμε όσο θέλει. Έχεις την Πτολεμαίδα μαύρο χιόνι. Δεν θα ζεις με τον φόβο μου. Όπου είσαι να κοιτάζεις. Άσε με να τελειώσω. Εγώ γιατί ρε σε αφήνω να παρακαλώ. Μιλάς. Γιατί είναι παπάς. Σε αφήνω, ναι. Δηλαδή ξύνεσαι να σε κόψω. Κλαίς να σε κόψω. Σε αφήνω. Θα κοιμάσαι. Θέλω να τον κόψω. Και θα λες να έρθει τώρα που κοιμάμαι και να με πνίξει. Θα τρως. Και θα λες να με δηλητηριάσει. Θα βγαίνεις βόλτα με την κοπέλα σου και θα λες να είναι πουθενά να πούμε για να βγει τη στιγμή που θα την ξεμοναχιάσω. Με το φόβο μου θα ζεις μια ζωή τρομοκρατημένη όσο υπάρχω και όσο ζω θα σε κυνηγάω. Και ξέρεις γιατί σε κυνηγάω. Γιατί είσαι ό,τι μισώ στον κόσμο. Η βρωμιά της Ελλάδος. Και μ' αρέσει που είσαι περήφανος γι' αυτό. Τώρα μίλα. Να πω κι εγώ. Αυτά που φοβάσαι εσύ, που περπατάς και γυρνάς πίσω δεξιά και αριστερά, νομίζω ότι θα τα πάσω εγώ. Αυτά που ξέρεις, που παθαίνεις εσύ, νομίζω ότι θα τα πάσω εγώ. Δεν πρόκειται να πάσω τίποτα. Και να πω το τελευταίο και να κλείσω. Ξέρεις τι έχεις πάθει εσύ. Ήσουν πτωχός με πολύ κόσμο. Ξαφνικά απέκτησες λεφτά. Είσαι σαν τον αγρότη, είπαμε, που πούλησε τα πρόβατα και κατέβηκε στην πόλη και επειδή έχει λεφτά νόμιζε ότι μπορεί να πολεμήσει τους πρωτοβουσιάνους. Εμένα δηλαδή. Δεν μπορείς να με πολεμήσεις, αγόρι μου. Ό,τι και να κάνεις. Και να πάρεις τα όπλα που έχω εγώ θα ανατιναχθούν στα χέρια σου την ώρα που θα πας να χρησιμοποιήσεις. Και κάτι άλλο που το θυμήθηκα τώρα. Όταν σου έκανε τη μανούρα από το κτηματολόγιο, ξέχασε να του πεις του υπαλλήλου ότι έχω και πόλο άσπρο από κάτω.
όταν τον απείλησε. Άντε, κλείσει, γεια. Δεν τον απείλησα, ρε. Ναι. Τον είπα, με είδες που σε είδα. Κάπου θα συναντηθούμε. Δεν τον είπα, εκεί που θα συναντηθούμε, θα σε δείρω ή θα με δείρεις. Θα σε εξηγηθώ, ανθρώπις δίκη. Θα σου πω ότι είσαι... Είσαι... Θα το χαιρετήσει, γεια. Ρατασκέ. Αν το έλεγες όμως και έχω και ένα πόλο από κάτω άσπρο, θα σε μετρούσε διαφορετικά. Του πόλου το άσπρο δεν το καταλαβαίνω πάντα. Είναι τα δικά τους. Δηλαδή με πόλο άσπρο κάνεις το φιάκα στη σημερινή εποχή. Δεν ξέρω. Ναι. Α, έχεις γραμμή. Δεν λέω. Έχει γραμμή. Καλησπέρα. Ο, νάτος. Νάτος ο Χρυσός. Καλησπέρα. Ο Χρυσός. Ο δικός, ο Αριάνος, Πάρτονα. Μόνο Άρης. Γεια εγώ σου. Είμαι έτσι. Εσύ. Δεν έκανα λάθος. Όχι. Σου μιλάμε δύο άτομα τώρα. Να φωνάξουμε και τον πρόεδρο. Λοιπόν, Πασκάλη. Πασκάλη, δεν θέλουμε την αγάπη σου. Να τους. Εμείς οι Αριανοί. Μην ξαναπείς ότι αγαπάω τον Άρη. Μακριά, μακριά. Έχει καεί η γούνε μας από τον Ολυμπιακό. Σωραίος. Φύγε μακριά, πάνε κάτω στην Αθήνα, μίλα μαζί εκεί πέρα με ΑΕΚ Παναθηναϊκό, κάντε και τα κονέ σας, βάλτε τον καραπαπά και να φωνάζει τους διαιτητές, μακριά από τον Άρη, μην ξαναπείς εσύ Ολυμπιακάρα ότι συμπαθείς τον Άρη, μας έκαψε στη γούνα. Φτάνει τόσο. Εντάξει, Πασκάλη, ακούγομαι. Μια χαρά ακούστηκες. Γι' αυτό δεν σε ενοχλήσαμε. Πασκάλη είναι η φωνή ενός Αριανού παλιού, ρομαντικού, καθαρού, ωραίου ανθρώπου, καλού οικογενειάρχη, παλιό αεραστή, σήμερα μπα, παρόλο που είναι ωραίος άντρας, ωραίος, από τους καλούς Αριανούς. Είναι από το 5%. Από το 5% είναι ο Δημητράκης, ναι. Έλα, Δημητράκη. Και να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Φέτος, σε αυτή τη σεζόν, πρωτάθλημα θα κοντοροποιηθούν δύο ομάδες. Άρης ΠΑΟΚ. Έχουμε τις καλύτερες ομάδες, έχουμε το καλύτερο ρόστερ. Αν δεθούν αυτές οι δύο ομάδες, αν γίνει δηλαδή ένα ισχυρό σύνολο, δεν βλέπουμε κανέναν. Και τετράδα βλέπω Πας Γιάννενα. Οπωσδήποτε. Έκλεισες. Τα φιλιά. Πας Γιάννενα. Έχουμε γραμμές γι' αυτό. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, φίλε Πασχάλη, τα όπλα τα οποία ανέφερες, άκουγες ή Γιώργο να μαθαίνεις, ναι, κύριε μου. Μου. Ναι, χρυσό μου, ακούω. Έλα, παλιγάρι μου, να μαθαίνεις και να μαθαίνει και ο κόσμος. Τα όπλα τα, από αυτά τα οποία ισχυρίζεσαι ότι έχεις, και θα τα κρατήσω εγώ στα χέρια μου, μισώς οπότε και τα κρατήσω, γιατί αυτά τα όπλα είναι απλά ένα πράγμα. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Έχεις το κράτος, έχεις τη δικαιοσύνη, την ελέγχεις, έχεις τα πάντα τα ελέγχεις, είτε έτσι είτε αλλιώς, και το παίζεις μάγκας. Τζάπα μάγκας. Ας είσαι σε μια σοβαρή χώρα και θα σε έλεγα εγώ τα όπλα, τι να τα κάνεις. Ένα το κρατούμενο, τελειώνω με ένα φίλε Πασχάλη που κατά τα άλλα σε εκτιμάω, δεν το ξέρει ο Μοσχολίτης, δεν μαθαίνει τα λόγια του. Καλά. Δεύτερον, πες μου αγαπητέ Γιώργο Συρίγμο, εσένα αυτός που είσαι έμπειρος, είμαστε σχεδόν μια ηλικία, δεν πέρας κάνα 2-3 δεκαετίες να πούμε. Λοιπόν. Λέγε βρε παπά. Για κλείσιμο, φιλετάρι, για κλείσιμο. 2-3 χρόνια είπα ρε Γιώργο μου, εντάξει, είχε κανένα λάθος. Λοιπόν, πες μου ο Μάτος τώρα κάνει για δεξί μπακ. Αν κάνει για δεξί μπακ. Ναι. Μακράν ο καλύτερο δεξί μπακ της Ελλάδος είναι. Πες μου. Εσύ γιατί δεν το πήρες ρε Φουρέιρα. Ρε Φουρέιρα που μας έκαψε στη γούνα που να καεί η γούνα σου. Γιατί δεν το πήρες πριν το παιδί με την Κράζοντα ρε ευλογημένη. Φουρέιρα. Έλα πάντων. Έχει δίκιο άνθρωπο. Και... ψυχή, έχω δίκιο σε αυτά που λέω και το ξέρεις αγαπητέ έχεις, μου Γιώργο μου. Και το παλικάρι που είναι δίπλα μας είναι ο Νίκος είναι. Όχι, είναι ο Παύλος ο Περήφανος, νέος μου συνεργάτης. Α, Παυλάκης ο Περήφανος. Τον έχω ακουστά από πιο παλιά. Δεν μίλησα με το παλικάρι, δεν νομίζω να μίλησα, αλλά τον έχω ακουστά όντως. Πρέπει να είναι Αριανός αν δεν κάνω λάθος. Καλά το είπες. Μια χαρά το είπες. Εντάξει, μια χαρά. Και κοιτάξτε, μην γελάτε αυτό που είπε ο φίλος Αριανός προηγουμένος. Πράγματι, εγώ τον Άρη το βλέπω πολύ δυνατό φέτο. Αν και εγώ λίγο συμμορφωθώ, με τα κιάλια θα μας βλέπουν αυτοί. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα το πάρει. Λέω ΠΑΟΚ θα το πάρει, λέω λόγω εμπειρίας, ξέρω εγώ, αλλά πάντως ο Άρης γίνεται πολύ δυνατός. Αν
λειτουργήσει η Γιώργος Συρίγο ως Μακεδονία, ως δηλαδή μια ολάδα, ομάδα πραγματικά βόρειο, δηλαδή δεν τσιμπήσει από πουθενά αλλού, τους έχει... Γεια σου φίλε, γεια σου. Δείτε, ορίστε ο επόμενος. Τι γίνεται, ξεμαλιασμένες αλεπούς. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Κύριε Γιώργο, ο Μιχάλης από τα Κάστρα, τι κάνετε? Γεια σου κύριε Μιχάλη. Γεια σου. Καστρινέ. Ωραία τα Κάστρα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να απαντήσω σε αυτόν τον στοχοπικιάρη τώρα, κύριε, αυτόν τον Ολυμπιακάρη, τον Αρολυμπιακό, τι θέλει. Ναι. Δεν ξέρει τι είναι και αυτός, εν πάση περιπτώσει. Επειδή και εγώ έχω φίλους Αριανούς, στην ηλικία μας 50, λίγο κάτω, λίγο πάνω, περήφανοι άνθρωποι που έχουν γυρίσει την πλάτη για όλο αυτό που συμβαίνει, διότι ντρέπονται για αυτό που συμβαίνει, πραγματικά ντρέπονται. Ο Ολυμπιακάρης αυτός που παίρνει ο Πασχάλης, ο οποίος περηφανεύεται, λέει ότι άμα το πάρει άδειο δεν πειράζει. Οι παλιοί λέγανε όμοιο στο ομοίο και κοπριά στα λάχανα. Ένα το κρατούμενο. Ένα. Δεύτερον, κύριε Γιώργο, εσείς που είστε και πιο έμπειρος από εμάς, τον Ολυμπιακό πώς τον είδατε με τα Γιάννα? Ολυμπιακός με τα Γιάννα, πώς τον είδα. Μια χαρά, ναι, τον είδα τον Ολυμπιακό. Έχει καλή ομάδα. Πιστεύω, κύριε Γιώργο, ότι αν κάποια ομάδα έξυπνη κλείσει το Βαλμπουενά, δεν υπάρχει Ολυμπιακός πουθενά. Έχει. Καλά center back έχει και καλά center four έχει. Σε όλες τις ομάδες έτσι είναι. Και οι... πώς το λένε, και αυτοί που έπαιξε ο ΠΑΟΚ κλείσανε τον Γιαννούλη, τα φιλιά μου. Γεια σας. Παύλε, ο ΠΑΟΚ έχει άλλο θέμα. Ο ΠΑΟΚ έχει, όπως το είπε προηγουμένως, το Φουρέιρα στον πάγκο. Άστο, δεν υπάρχει. Έχει την κολλήση του Φουρέιρα. Δεν έχει θέμα Γιαννούλη. Έχει θέμα προπονητή. Το ξέρουμε όλοι και μην... Τεράστιος Φουρέιρα. Γεια σου αδερφέ, χαιρετίσματα στα Κάστρα, γίνεται ένα πανηγύρι πραγματικό, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Κάποιοι νιώθουν την ανάσα μας δει από πίσω τους, ερχόμαστε, το Λίμπερο παίζει μπαλάρα, το νέο πρόγραμμα αξίζει, συγχαρητήρια. Ναι. Στους διευθυντάδες μας. Ναι. 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 Μπε. Ναι. Λέγε ρε παπά, ναι και ναι. Δεν θα λες παπάς, θα λες καραπαπάς. Τεράστιος καραπαπάς. Καραπαπάς τι θα πήρε, Αριανέση? Μαύρος παπάς. Τι ρε μεγάλα εισδύεσαι, άσπρο παπά. Μαύροι είναι οι παπάδες. Πες τον άλλο του ιστορικού να ξέρει τι είναι. Πίσα. Λοιπόν. Τι θα κάνετε ρε τώρα, θα βγείτε στο δρόμο. Να ζητήσετε. Δεν μπορείτε τώρα ποτέ να γίνετε ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα του μέλλοντος. Γιατί γελάτε, ρε? Γελάει ο μπορός ότι του μη γελεί ο Νίλ, λέει μια παροιμία ή κάπως έτσι. Ακριβώς. Γελάει ο γαζός, λοιπόν, όταν δεν βλέπει τίποτα το γαζό. Ακούστε ξανά σας το έλα, ξαναλέω. Ναι, Θεοδωρίδης, κάπως έτσι, όχι το λέει, είναι έτσι. Θεοδωρίδης στα υψηλά κλιμάκια. Μαρινάκης από πίσω. Καραπαπάς πιο κάτω. Δεν μας ακουμπάει κανένας. Ακουμπιέστε μόνοι σας δηλαδή. Το βρίσκουν μόνοι τους. Πέρσι είχαμε και λίγο τον Άρη, αλλά αυτός ο Καρυπίδης δεν. Λίγος είναι. Τον αμολύσαμε φέτος, να δούμε τι θα κάνει. Πρέπει να κοπείς λοιπόν τον πρόεδρο, δεν μιλάμε έτσι. Έφυγες, τον πρόεδρο δεν μιλάμε. Αλίπητα. Και βάλε τους και ένα χέρι. Να το δε υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε αυτό που είπες. Μπράβο, αγόρι μου. Σαν εκπομπή δεν υιοθετούμε. Μας είπε λίγο το πρόεδρο. Το Γκάρι. Το Γκάρι. Το Ντικάρι. Δεν παίζει το Γκάρι. Τι ήταν εκείνο? Μεγαλία ο Γκάρι. Ναι. Πέρεγε ταράς ξαφνικά. Έβαλε καμπάρα πατελόνι. Έβαλε τεράστιος. Μπιλ Κρίμ στο μαλλί του. Έγινε, έβαλε δαχτυλίδι στο μικρό δαχτυλάκι. Άφησε νύχι. Νύχι, αυτό το νύχι μικρό, είναι, ναι, για δουλειές. Ναι. Εσύ είσαι. Θα σε δούμε μετά. Εσύ είσαι. Χαίρετε. Να τους. Δικό σου είναι αυτός, δικό σου. Ορίστε. Νταμπλούχος Ολυμπιακός από Αθήνα. Σου είπα, δικό σου είναι. Πού είσαι ρε μεγάλε. Είναι εκπομπή του Ολυμπιακού. Πού είσαι ρε νταμπλούχε ρε, περήφανε. Λοιπόν, αρχικά, προφανώς είναι εκπομπή του Άρη, γιατί το Γιώργο το Συρίγο να μιλάει για Άρη συνέχεια δεν τον έχω ξανακούσει. Μήπως ξανάδες ποτέ τον Άρη υπήρχε... πρώτον. Σωστό και αυτό. Άμα υπήρχε και κάμερα, τον φαντάζομαι με φανέλα του Άρη τώρα, έτσι. Σιγά να μην πηγούμε και στους δρόμους. Είναι πρώτος και το αποδίδουμε τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι. Εμείς δεν λέμε λοιπόν, όλα δικά μας είναι όπως λες εσύ, παπά.
Αρχικά τον Άρη το γουστάρω, είναι το μικρό μου αδελφάκι που το πάω βόλτα. Ένα το θέμα. Τον έχω τώρα πάνω στον ουρανοξύστη και βλέπει θέα. Τον έχω να βλέπει θέα. Έχει ουρανοξύστη, το πειράζει, ρε. Πότε τον κάνατε. Πώς δεν έχει, πώς δεν έχει. Τι λες τώρα, πώς δεν έχει. Βρισκόμαστε εμείς, ρε. Και αυτοί κάνουν ουρανοξύστη. Εμείς πρέπει να κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε γήπεδο, ρε. Θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Για λέγε, ρε, μεγάλε. Λοιπόν. Δεν ξέρω με ποιον από τους δύο θα βάλω στοίχημα. Σε πέντε αγωνιστικές από τώρα. Ναι. Ο Άρης θα είναι τέταρτος. Τέταρτος. Σε... Ολυμπιακός πάω ΚΑΕΚ Άρης. Το πρόγραμμα το έχεις δει? Δεν χρειάζεται. Πάω στο εξοχικό μου στη Τούμπα. Αν θυμάμαι καλά. Ποιο εξοχικό σου, έτσι, ρε παπά, δεν σου, σε έσπασα την Παρθενιά εφέτος πάλι. Που είναι εξοχικό σου Τούμπα, που έκανες 25 χρόνια να περάσεις. Περίμενε, περίμενε. Φέτος δεν ήρθα δύο φορές. Ναι, εγώ δεν ήρθα δεν δύο φορές. Πήρα ένα χ και μία νίκη. Εσύ πήρες δύο νίκες. Το έκανες εξοχικό. Όπου κάνουμε τα κακά μας, το οικόπεδο δικό μας γίνεται. Τι λέρε, μεγάλε. Πέρσι λοιπόν, κέρδισα, λοιπόν. Πρόπερσι σε κέρδισα, παραπρόπερσι σε κέρδισα. Εξοχικό δεν το βάλουμε. Να το βάλουμε μαζί το στοίχημα. Λοιπόν, με ποιον θα το βάλω το στοίχημα. Περήφανος. Λοιπόν, έγινε σε πέντε αγωνιστικές από τώρα. Ο Άρης είναι τέταρτος. Καλά, εννοείται ο Ολυμπιακός πρώτος, έτσι. Α, αυτό εννοείται, ρε φίλε. Λαδακίας που το λες, δηλαδή. Λοιπόν, Γιώργο, γίνε Άρης να γουστάρεις να δεις τίτλο φέτος. Ένα κύπελο. Αλλιώς δεν σε βλέπω καλά. Θα πάρει κυπελάρα ο Άρης φέτος. Ο Άρης θα πάει καλά. Έχει ομαδούλα. Θα πάει καλά. Πρωτάθλημα και κύπελο στον Πύργο το Λευκό, δηλαδή. Κάτσε, μην το χοντρένει. Φλερτάρει με το κόψιμο. Φλερτάρει με το κόψιμο. Έφυγε, γεια. Έφυγε ο Ολυμπιακός. Τον έσφαξα. Εδώ ήταν. Μπαμ, μπαμ. Ναι. Μ' αρέσει να κόβω. Κόβε. Ναι. Γεια σας. Να το ο άνθρωπος μας. Εδώ είναι ο καλύτερος Έλληνας. Γεια σας. Να ρωτήσω. Σε ούτε ένα λεπτό έχουμε διαφημίσεις. Να. Θα περιμένω, Κώστα. Θα περιμένεις. Θα περιμένω. Είσαι ωραίος. Γιατί έχει να πει πράγματα ο Κώστας. Περίμενε εσύ, περίμενε. Αν δεν ήταν ψεύτης, ξέρεις ωραία πράγματα. Λέει. Έχουμε άλλη μια γραμμή, για δες. Για μίλα, θα μιλήσει. Ναι. Δεν μιλάει, θέλει να μας ακούει. Τον Κώστα. Ναι. Νάτος. Εσείς κύριε θα περιμένετε. Να περιμένω. Τι ωραίος είσαι. Είναι ωραίοι. Είναι ωραίοι ακράτες. Λιμπερίστες ρε φίλε. Μαρά και το Λίμπερ πολύ καλά πάει. Τους κάνουμε μια γαψιά. Θα έλεγα του πήρε τσόλα. Δεν πήρες καμιά μεταγραφή να το παίξω μεταγραφάρα. Μεταγραφάρα είσαι ρε φίλε. Όχι. Εσύ. Να το συγκρίνω με το μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ είσαι. Ο Μαωρίτσιο άμα ξαναγυρίσει. Χίος. Είσαι αυτός ο... Όχι ο Τσόλακ. Όχι ο Τσόλακ θα την πληρώσει. Ο τέτοιος, ο Σέρβος είμαι. Ο Ζίφκοβιτς. Κάτσε. Όπως είπε και ο άλλος ο Πυρεώτης εκεί λέει μην τα... Κάτσε, δηλαδή μην ασκήσουμε... Να είμαι ο ΣΒΑΠ. Λίγος είναι ο ΣΒΑΠ. Ή ο καινούργιος που ήρθε που δεν τον είδαμε ακόμα. Πάρε αυτόν άρε φίλε, τον πιστεύω τον παίκτη. Και εγώ τον πιστεύω. Καλώς θα είναι. Πάμε στις διαφημίσεις. Πατέ. Πάμε. Αυτά είναι όλα δικά μας. Ναι, όλα. Πάμε πολύ ψωμί. Γλυκό ψωμάκι. Πάμε στις γραμμές. Χαμός εδώ γίνεται. Μετακόμιση. Πάμε πάλι, λοιπόν. Πάλι. Πάμε γρήγορα να είστε και. Να πάρουμε πρώτο το δεύτερο φίλο. Τον Κυρκώστα θέλω να τον κρατήσω. Θέλω να του κάνω κάτι ρωτήσω τον Πυρικό γιατί δεν τα θυμάμαι όλα. Μάλιστα. Ναι. Ο πρώτος. Ο δεύτερος. Γεια σας. Γεια σου, Λεβέντε. Εμένα μιλάτε. Ναι. Εγώ μιλάω. Ναι. Καλησπέρα. Καμπανάτος. Ναι, είσαι ωραίος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Καλησπέρα, εσείς μιλάτε, κύριε μου. Έλα, ήθελα να πω ότι ο ΠΑΟΚ αγωνιά, οι φίλοι του Άρη αγωνιούν ότι ο ΠΑΟΚ δεν κάνει μεταγραφές. Δεν έχει χαφ. Είχε πέρσι το Μαουρίτσιο, έφυγε ο Μαουρίτσιο και τώρα έχει, πήρε δύο, το ΣΒΑΠ και τον Μινούα αντί του Μαουρίτσιο. Άρα έκανε μεταγραφές, έκανε 7 μεταγραφές, έχει και τους νέους που έπρεπε να τους εσωματώσει πολύ πιο νωρίς, τον Τζόλι και τον Μιχαηλίδη και τον Μιχάη και αυτούς, οπότε ο ΠΑΟΚ είναι πιο δυνατός από πέρσι. Ας μην αγωνιούν οι Αριανοί και οι εχθροί του ΠΑΟΚ. Ας μου δώσεις ένα. Είναι και κάποιοι άλλοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αγωνιούν, να μην αγωνιούν. Επίσης ήθελα να πω ότι κακώς καθόμαστε και συζητάμε τώρα να επιστρέψουν πίσω. Αυτοί που φύγανε δεν πρέπει να επιστρέψουν, αλλά ούτε ο Μπίσερ πρέπει να επιστρέψει. Αλλά επίσης ούτε ο Μάτς πρέπει να επιστρέψει. Κακώς.
αυτοί οι άνθρωποι έχουν δώσει αυτά που δώσανε, τώρα τελειώσανε, γεράσανε. Δεν, μήπως, δεν πρέπει να επιστρέψουν. Μήπως, ναι, επίσης ούτε ο Κρέσπο. Ναι, ναι, ναι. Είπες το, οι παίκτες αυτοί έχουν συμβόλαια. Που είπες. Και? Ο Μπίσεσβαρ, ο Μάτος και ο Κρέσπο. Ίσως έχει συμβόλαια, αλλά ο Μπίσεσβαρ ας τον δώσουνε. Αφού τον ήθελα, αλάιν, τον ήθελε. Γιατί δεν πήγε στην αλάιν, λέει ότι ο Μπίσερο χάλασε την μεταγραφή. Δεν ξέρω. Γιατί δεν πήγε, αφού ο Μπίσερο έχει ένα χρόνο τώρα, δεν παίζει στον ΠΑΟΚ. Ένα χρόνο σαν να παίζει ο ΠΑΟΚ με έναν λιγότερο παίκτη. Τι, γιατί κάθεται τώρα ο Μπίσερο και είναι πάνω στο συμβόλαιο του, επειδή του κάνανε συμβόλαιο τριετές. Άρα πρέπει να κοιτάξουν να τα βρουν με τον Μπίσερο να φύγει. Όπως και ο Μάτος το ίδιο. Τι επιστρέψαν αυτοί. Δηλαδή αν δεν έχει ο ΠΑΟΚ δεξί μπακ, έχει. Και τον πήρε από την Μπαρτσελόνα. Παιχταράς είναι. Έχει το Λίραζι. Έχει τις πιτσιρικάδες από την ΚΑΠΑ 19. Τάχατος, Καλουτσικίδης, ένα σωρό. Αν δεν έχει, ας αγοράσει άλλον. Αν δεν του κάνουν αυτοί, σε 2-2,5 μήνες θα αγοράσει άλλο δεξί μπακ. Τι τους θέλει τώρα τους γέρους. Επίσης θα ήθελα να πω το εξής, ότι στα μπακ που παίζουν με τρία, παίζουν με τρία γιατί. Γιατί τα δύο μπακ κάνουν 6-7 χιλιόμετρα. Ο Μιχαηλίδης κάνει 12 χιλιόμετρα. Ο Μιχάη κάνει 12 χιλιόμετρα. Ο Ίγκρασον κάνει 12 χιλιόμετρα. Ο Κρέσπο κάνει 6-7. Ο Βαρέλα το ίδιο. Οπότε αυτά τα χιλιόμετρα, αυτοί οι δύο αν παίζουν, σαν να παίζει η ομάδα, τρεις σαν να παίζουν με δύο. Άρα γιατί δεν παίζουν με δύο και να βάλει ένα χαφ. Και αν βάλει τον Ινούα μαζί με τους παιχταράδες ΒΑΠ και Ελκατουρίου που είναι παιχταράδες, για μένα είναι καλύτερη στην Ελλάδα. Έτσι, σιγά και ή τον Αγγούστο αργότερα ή κάποιο πιτσιρικά, τον Τζιγκάρα. Καλό ήταν να έπαιρνε έναν, ας πούμε τώρα εγώ έχω διακρίνει να πάρει τον Καρθία, τον Καρθία τον Αλέης. Αυτός που έμεινε ελεύθερος από την Manchester City. Αν πάρει αυτόν, πολλά λεφτά, πολλά δεν λεφτά. Θέλουμε... Πόσα θέλει. Ορίστε, πολλά δεν λεφτά. Θέλουμε τίποτα άλλο. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά δεν πηγαίνει, λεφτά πολλά. Ναι, αλλά αν το κάνει ένα συμβόλαιο αυτό 3-4 χρόνια, μπορεί μετά από κάνα χρόνο να το πουλήσει στην Αραβία 20 εκατομμύρια, που το ξέρεις. Τι πολλά, πολλά λεφτά δίνεις, πολλά λεφτά παίρνεις. Τόσο καλός είναι αυτός. Ναι, βρε, ναι, βρε. Να σε καλά, αυτός, βρε, ευχαριστούμε πάρα κάτι... πολύ. Είναι γεμάτο κέντρο. Απλώς θέλω να πω το φίλο, ενώ συμφωνώ για πάρα πολλά από αυτά που είπε. Δεν μπορούμε όμως, ρε φίλε, να αποτιμούμε τις αξίες των ΠΑΟΚ. Γιατί υπήρξαν κάποιοι παίκτες που μετά κάποια χρόνια για μια ολόκληρη γενιά θα είναι το παράδειγμα και θα είναι και θα τους βλέπουν σαν θεούς όπως βλέπουμε εμείς τον Κούδα. Και θυμόμαστε τον Κούδα και τα άλλα τα παιδιά, έτσι είναι αυτή. Αυτή είναι αλήθεια. Το ότι τους έκανε συμβόλαιο και ο Κρέσπο, φέτος τελειώνει το συμβόλαιο του. Φέτος τελειώνει το συμβόλαιο του Μάτους. Το μόνο που ο κόσμος που έχει δίκιο είναι αυτό, ότι θα πρέπει να ξέρουν και αυτοί ότι ή θα μείνω στον ΠΑΟΚ άλλα δύο χρόνια με τα μισά λεφτά. Πώς με τα μισά, ρε, εσύ, που λέω, Παύλε. Ο Κρέσπο. Αφού έχω υπογράψει συμβόλαιο. Όχι, τώρα που είπες τελειώνει το συμβόλαιο του Κρέσπο. Τελειώνει. Θα πάει στην ευχή του Θεού, ρε φίλε. Δεν θέλω να σε βλέπω να σούρνεσαι. Πήγαινε, πήρες λεφτά, τόσα για, χρόνια. Για μια αλλαγή, ρε παιδί μου. Κάποιος μπορεί να παίζει. Δηλαδή, περίμενα σε πω κάτι. Ο τέτοιος μέχρι τα 37 έπαιζε. Να πάει το λοιπόν αριστερό... στην Πορτογαλία να παίξει μέχρι τα 37. Πώς το λένε, που έβγαζε τα γκολ που έδινε τις πάσες στον... Ο Βαλμπουενά, δεν είναι ρε. Στα 37 τώρα. Κολλάω. Το αριστερό μπακ που έβγαζε τις πάσες της ασίστ στον Αθανασιάδη. Που έπαιζε μέχρι τα 37. Α, τον αυτό να λες. Του Βραζιλιάνο, κατάλαβες. Ναι. Καταλάβαμε όλοι. Τώρα μου κολλάω. Το αριστερό το μπακ. Μέχρι 37 χρόνια έπαιζε. Ναι, έπαιζε. Εντάξει. Ο άλλος δεν είναι τέτοιος όμως. Ναι. Δεν είναι τέτοιος. Δεν είναι. Έχει άλλο κορμί. Έχει άλλο κορμί. Έχει 33 χρόνια. Πήγαινε και στην Ισπανία, στην πατρίδα σου. Είχε μια ομάδα εκεί πέρα Β' Εθνικής. Άμα θες να παίξεις, κονομημένος είσαι αυτός. Το ίδιο με τον Μπίσεσβαρ. Έχει αυτή τη χρονιά και άλλη μία. Όπως και ο Βαρέλα. Τελευταία χρονιά. Τους διώξεις για μια χρονιά. Επιτρέπεται στον ΠΑΟΚ σε ένα τέτοιο σωματείο. Εμείς οι ΠΑΟΞίδες δεν είμαστε αχάριστοι. Είπαμε τον αυτόν και τους δύο, τον Μαουρίτσο με τον Βιερίνια, τους κάνανε καλή πρόταση. Ναι, το ξέρω. Αυτοί το αρνηθήκανε. Από εδώ και πέρα τελειώσατε. Αλλά αυτοί που είναι. Αυτό σου λέω, θα πρέπει να ξέρουν και αυτοί
Και αυτή δεν μπορεί να είσαι 35 χρονών Βιερίνια και να ζητά, α πούμε, ένα εκατομμύριο. Τι να σε κάνω. Κακό του κεφαλίου. Άμα τα βρει, να πα και σε αγαπάμε. Δεν πήγαινε. Έχει καλού συμβούλου, δεν το συμβουλέψαν καλά οι δικοί του άνθρωποι. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί κοντά του που μπορούν να τον επηρεάζουν. Και τα πόστερ και τα αυτά και φωτογραφίες με Φιλιππινέζους να τον ακολουθούν με τις κουβερνάντες και την καπέλα και αυτά και ξέρω εγώ. Δηλαδή να πάρει ένα τηλέφωνο στον πρόεδρο και πει: Πρόεδρε, έκανα λάθος. Ό,τι πεις, πάω να υπογράψω. Δεν την είδες στη δουλειά. Πού απάς, ρε, 35 χρονών. Παιδί σου στο σχολείο, γυναίκα σου. Αφήσεις την οικογένεια εδώ, πας στην Αραβία τώρα. Και ο άλλος, ο Μαουρίτσιο, του δώσανε χρυσό συμβόλαιο. Τον είχαν πει να πάει στη τέτοια, στη Μαρσέη, στη Λιόν. Πούντι. Στις αρχές τον είχαν. Πάρε τον κυρικό στα να με περιμένει για να πάρει και τα φάρμακά του. Παπάς. Κυρικόστα. Γεια σας. Ρέβαια, από πολύ νωρίς βγάζετε συμπεράσματα. Ρε. Τι είναι αυτό με εσάς. Τι έγινε. Όχι πάλι. Εσένα Γιώργο λέω. Με τους ακροατές. Σταματήστε. Ρε. Ακόμα στην τέταρτη αγωνιστική μας. Περιμένετε. Τουλάχιστον να τελειώσει ο πρώτος γύρος για να βγάλει συμπεράσματα. Ρε, παιδί. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί. Και όλοι βρίσκουν ποιοι πρέπει να φύγουν, ποιοι πρέπει να αντικατασταθούν και τι δουλειά κάνει ο Ρέμπε με τον προπονητή μετά. Περέρα, με τον Περέρα. Δική τους δουλειά δεν είναι. Εσάς θα ρωτήσουν. Πρόθεξε τι κακό είναι αυτό, ρε παιδί. Για να συμφωνήσω και μαζί σου, κύριε Κώστα, και θέλω. Και για συστήματα και για ένα και για άλλο. Φτάνει, ρε παιδί. Φτάνει, κουράσατε. Δεν είναι δυνατόν τώρα εσείς να λέτε τώρα ποιος πρέπει να μπαίνει και ποιος πρέπει να βγαίνει. Σας πέτσει λόγος. Ας βάζουν τα λεφτά. Κι άλλοι είναι οι υπεύθυνοι. Ο για όνομα του Θεού, ρε παιδί. Ο ΠΑΟΚ, μια και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, έχει πιστεύω, γιατί όλοι φύγανε παίκτες, δεν έχει ρόστερ, δεν έχει βάθος, δεν έχει παίκτες, δεν έκανε σωστές μεταγραφές κτλ. Και κάθισα σήμερα και σκεφτόμουν. Λέω, για να δούμε, ρε παιδί μου, πού δεν έχει παίκτες ο ΠΑΟΚ. Έχει τρεις τερματοφύλακες. Το Ζίβκοβιτς, τον Μπασχαλάκη και πώς το λένε τον άλλο, τον Αργεντίνο. Έφυγε νομίζω. Όχι, δεν έφυγε καθόλου, εδώ είναι. Τρεις. Εδώ είμαι. Ναι, τρεις. Δεξιά στα μπακ είναι ο Μάτος, είναι ο αυτός που ήρθε από το... Ο καινούριος. Από την Μπαρτσελώνα, δύο. Από την Μπαρτσελώνα. Είναι ο Ροντρίγκο, τρεις. Είναι και ο Λίρατζης, τέσσερις. Από την αριστερή μεριά. Είναι ο Γιαννούλης. Είναι ο Γιαννούλης. Είναι αυτός ο Νορβηγός που ήρθε δύο. Είναι και ένας από την ΚΑΠΑ 19. Πώς το λένε, κάπως το λένε εκεί. Σέντερ μπακ. Είναι ο Κρέσπο, Βαρέλα, ο Ίγκαρσον, ο Μιχαηλίδης και ο Μιχάη. Δηλαδή πίσω σε κάθε θέση έχει τρεις παίκτες. Πάμε στα χαφ που λυσάξανε χαφ και χαφ και χαφ και χαφ και χαφ. Είναι ο Ελ Καντουρίανας, ο Σβάπ 2, ο Εσίτη 3, αυτός ο Γεωργιανός 4, ο Νινούα 4, ο Μπίσεσβάρ 5, ο άλλος που είναι τραυματίας και γυρίζει, ο Μπίσεσβάρ 4, ο Αγκουστίνος 6, ναι, ναι, ο Αγκούστο, ο καινούριος που ήρθε σήμερα, ο Αυστριακός 7, για δύο θέσεις. Πώς πέντε, ρε Κώστα, ο Ελ Καντουριένες είπαμε. Ο Σβάπ 2. Ο Αυστριακός 3. Ο Αυστριακός 3. Ο Εσίδη 4. Ο Αυγούστο 5. Ο Νινούα 6. Ο Νινούα 6. Ο καινούριος σήμερα. Ο Μπίσεσβάρ 7. 7. Το Μπίσεσβάρ χαφ τον βάζει, δεν τον βάζει μπροστά. Τι είναι. Βάλ τον άλλο που θέλεις. 7, τέλος πάντων, εντάξει. Σέντερ φορ έχεις δύο. Το Σβιτεύσκι και τον αυτό, τον Κροάτι. Και τον Κροάτι. Δεξιά αριστερά. Έχεις τον Τζόλι, έχεις τον Κούτσια, έχεις τον Ζίβκοβιτς. Είναι ο Ζαμπά. Για καθίστε, ρε μεγάλη.
Αφήστε την ομάδα να ηρεμήσει, να τη δούμε. Αυτό δεν λέμε. Αυτό το λες εσύ. Αυτό δεν λέμε. Μετά υπάρχει ένα άλλο πράγμα, το διαχρονικό. Μπερδεύουν την επιθυμία, με την επιθυμία, με τη δυνατότητα. Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή το μπορώ με το θέλω να το κάνω πιο λιανά. Υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Τέλος πάντων. Τι ήθελε να με ρωτήσει, νεαρέ. Ήθελα να ρωτήσω τελευταία φορά που ήταν Αλφα Εθνικού Πυρικός, πότε ήταν. Ήτανε μία φορά έπεσε το, μία φορά έπεσε το 1972 και μετά ανέβηκε πάλι το 1974-75 και ξαναέπεσε και μετά τη δεκαετία του 80. Τρεις φορές ανέβηκε. Και από τότε μετά, όταν έπεσε μετά τη δεκαετία του 80, δεν είδε άσπρη μέρα. Και από τότε σταμάτησα να πηγαίνω να βλέπω τον Πιερικό. Διότι ερχόταν εδώ τα χωριά και δεν μπορούσαν να τα κερδίσουν. Αλλά η καταστροφή του επαρχιώτικου ποδοσφαίρου ήταν οικονομική η εξής. Πρώτα, 60% έπαιρνε ο γηπεδούχος και 40% ο φιλοξενούμενος. Εγώ το 1976 ή 77, όταν είχα πάει στην Αθήνα, παίζαμε Πέμπτη Λεωφόρο, Κυριακή, στο Καραϊσκάκι, έφερα 450.000 από την Λεωφόρο και 750 από το Καραϊσκάκι, 501.200. Τα μισά έξοδα της χρονιάς. Μετά έγινε 70-30 και μετά καταργήθηκε αυτό και αυτό ήταν ο θάνατος του επαρχιώτικου ποδοσφαίρου, ο οικονομικός. Τώρα είναι η τηλεόραση που συντηρεί τις ομάδες. Άλλο τώρα, ρε παιδί μου, τότε τη βγάζαμε. Ναι, βέβαια. Τότε τη βγάζαμε με τις πράξεις. Σαν εκτός έδρας. Επειδή ο Πυρικός ήταν αγαπητός, ας πούμε, στην Αθήνα, γέμιζε το γήπεδο Λεωφόρο, Καραϊσκάκη, Φιλαδέλφια. Γέμιζε το γήπεδο. Και γυρνούσαμε με πολλά λεφτά. Μετά πουλούσαμε κανέναν παίχτη. Για παράδειγμα, πουλήσαμε Παπαϊάννου Καλαμπάκα 20 εκατομμύρια. Το 1979. Τάλαρα έγινε ο Παπαϊωάννου. Στον Ηρακλή. Ναι, Παπαϊωάννου Καλαμπάκα. Και μετά τον αγόρασε ο Πάου Γιώργο. Πώς τον αγόρασε τον Παπαϊωάννου, θυμάσαι? Ναι. Από τον Ηρακλή σε ηλικία 30 χρονών τον αγόρασε 28 εκατομμύρια. Τότε πόσο λεφτά ήταν? 28 εκατομμύρια. Το 79 με 15 εκατομμύρια έδωσε για τον Παπαϊάννου, 5 για τον Καλαμπάκα και ήμουν και στη συνεδρίαση όταν ήρθε ο αείμνηστος Γιώργος Παντελάκης και λέει, επειδή μου έφυγε ο Τερζανίδης, λέει, στον Παναθηναϊκό, εγώ, λέει, 8 εκατομμύρια τον αξιολογώ. Ήταν σκληρός διαπραγματευτής ο σχορεμένος. Αλλά επειδή με πιέσαν και επειδή έφυγε ο Τερζανίδης, λέει, δίνω 10 εκατομμύρια. Και μας αφήνει μια επιταγή της εμπορικής επάνω στο τραπέζι, εμπορικής τράπεζας. Λέω, κύριε πρόεδρε, λέω, τιμή μας, λέω, αλλά μας δίνουν 15 για τον Παπαϊάννου. Δεν κάντε τα 10 εκατομμύρια που θέλετε, μια και σας έφυγε ο Τερζανίδης και ο Καλαμπάκας παίζει έξω δεξιά, γιατί τότε ο Τερζανίδης έπαιζε half extreme δεξιά. Να πάρετε τον Καλαμπάκα με 5 και δεν θα μετανιώσετε. Εγώ, λέει, ήρθα για τον Παπαϊάννου. Και πραγματικά ο Καλαμπάκας τα 2 πρώτα χρόνια ήταν αυτός που έπιασε αμέσως. Ο Παπαϊάννου τον δεύτερο χρόνο έπιασε στον Ηρακλή. Ναι, είναι αλήθεια. Και ο Καλαμπάκας και στο Καφτατζόγλιο και στην Τούμπα έβαζε γκολ στον ΠΑΟΚ. Έβαζε, ναι. Είχε ρέντα με τον ΠΑΟΚ. Καλός, ναι. Παίχτης, γρήγορο εξτρέμ. Πάρα πολύ γρήγορο. Κοντός, αλλά γρήγορος. Δαιμόνιος. Γρήγορος και έμπαινε κατά μέτωπο μέσα και σουτάριζε. Και με τα δύο τα πόδια. Γιατί εμείς όταν τον πήραμε από το Λιτόχωρο,
τον δώσαμε, τους κάναμε προσφορά 100.000 δραχμές το 72 και δεν τη δεχθήκανε. Και υπήρχε ένας νόμος, πήγαμε στο Ταμείο Παρακατατικών και Δανείων, καταθέσαμε 30.000 και το πήραμε το δελτίο. Και χάσανε τα υπόλοιπα 70. Ωραία, κάνατε και τα κόλπα σας. Ήταν ο νόμος τέτοιος. Εμείς τους δώσαμε 100. Αυτοί όμως δεν ξέραμε ο νόμος. Εμείς τους δώσαμε 100. Και τον Παπαγιάννου τον αγοράσαμε το 1974 150.000 δραχμές. Από πού? Και όταν πήγαμε να πάρουμε τον Ντέμι τον Νικολαίδη, πήγαμε με 3 εκατομμύρια. Και μας ζητήσανε 10. Ζαλιστήκαμε. Και τον αγόρασε ο Αλαμάνος με 10 εκατομμύρια και τον πούλησε στην ΑΕΚ με 40 και πήρε από την ΑΕΚ τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος πήγε στον πάρκο. Με πόσα λεφτά πήγε στον πάρκο ο Κωνσταντινίδης, Γιώργο? 150 εκατομμύρια. Όχι τόσα ρε, τόσα πολλά. Τόσα... Ο Παντελής. Ο Παντελής, ναι. Εμείς 300 εκατομμύρια είχε πάρει το Βρίζα εκείνη τη χρονιά, λίγο πιο νωρίς. Πασόκ, τότε μοιράζανε λεφτά. 120. Εμείς τον αγοράσαμε 40 εκατομμύρια από τον Απόλλων Αθηνών, τον Ντέμι τον Νικολαίδη, και σύν τον Παντελή τον Κωνσταντινίδη που δώσαμε στον Απόλλων. Τον είχανε καλέσει εθνική τον Παντελή, ήταν ταλέντο. Ήταν μικρός, ήταν και έπαιξε μεγάλη μπάλα στον ΠΑΟΚ ο Παντελής. Γενικά ήταν καλός. Και πήγε μετά από τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό. Ήταν καλός. Γιατί πήγε ο ΠΑΟΚ να αγοράσει τον Ντέμι τον Νικολαίδη και δεν ξέρω ποιος είχε πάει, ο Σταύρος Σαράπης είχε πάει, πήγε, ναι. και τον απορρίψαν λόγω ύψους και πήραν έναν Φορτέζο. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Στο έχω πει και κατηδίαν, θα το πω μια φορά ακόμα. Έστειλε το Σαράφη ο σχορεμένος ο Βουλινός να πάει να δει τον Νικολαίδη. Στην Αλεξανδρούπολη. Να το δει εκεί πέρα τι καπνούν φουμάρι και να τον μπαζαρέψει. Και τον είχε πει το μάξιμο που θα πεις είναι 5 εκατομμύρια. 5. Αυτά, ναι. Τρίτη εθνική ήταν. Ο εθνικός, ναι. Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Πάει, τον βλέπει, μιλάει με τον... με τον πρόεδρο του εθνικού και ζητάει 25 εκατομμύρια. Γυρίζει πίσω ο Σταύρος και του λέει του Βουλινού, ο παίκτης που μου έδειξες, που με είπες να πάω να δω, σφυρίζει. Υπερπαίκτης. Αλλά ζητάνε 25 εκατομμύρια. Και είπε άλλο τα φιλιά μου. Του λέει τότε, λέει, για ένα ψηλό που κάνει 2,5. Να πάρουμε αυτό, να λέει καλό σέντερ μπακ. Και πήρα το Βολτέζο. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιώργο, μας ζητήσαν 10, ρε παιδί. Γιατί είστε βλάχοι, γι' αυτό. Δεν... Πήγε το ίδιο, πήγε εσύ, ρε Τσομπάνη. Το ίδιο πήγε ο Παντελάκης. Εσύ το ίδιο θα ζητούσες. Και αφού είδανε ότι δεν τον πήρε κανείς, τον δώσανε 10 μετά στον κάτω. Εμάς 25. Δεν πουλάει η ιστορία η άλλη, ενώ αυτή πουλάει να πούνε ότι πήγε τον είδε και είπε ότι είναι κοντός. Ναι. Αυτό πουλάει. Αυτό. Ο Σταύρος ο Σαράφης, για το μάτι που είχε, κάποιος τον είπε για έναν παίκτη, νομίζω ήταν στην Ελβετία, στην Αυστρία, κάπου εκεί. Και τον φέρει μια κασέτα και πιάνει εμένα και τον πρόεδρο τότε, τον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον Θανάση τον Ακριβόπουλο. Μας λέει, ρε παιδιά, ένας παίκτης βγάζει μάτια, δέστε την σε παρακαλώ. Και το βράδυ την είδαμε την Καστέρα. Βλέπουμε να πούμε ένα μπέκτη να τους περνάει 5-5. Ήδη ήταν ο προπονητής, πάτε δέστε τον. Πάνε το βλέπουν 120 εκατομμύρια. Και ο Πατατούδης τρεις μήνες τον πούλησε 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια. Ποιος ήταν αυτός ο παίκτης? Ο Σάμπρη. Ωραίος παίκτης. Αυτός ο Αιγύπτιος. Ο Αιγύπτιος, ναι. Στην Μπενφίκα πήγε με το μαχαιρίδι. Στην Μπενφίκα, μόλις τον είδανε να πούμε στην Μπενφίκα που έβγαλε μάτια. Και το ξαναλέω για όσους δεν το ξέρουν, ότι όσοι δεν είδανε τι έπαθε η Μπενφίκα όταν έπαιξε εδώ το που μας χέρισε 2-1, είχαν αλλάξει το χορτάρι 2 μέρες πιο προσαφέραν έτοιμο χορτάρι. Ο Γιδόπουλος δεν ξέρω από πού το βρήκε εκεί πέρα και τον έψε τον Πατατούδη.
ότι δεν κάνει το χορτάρι, θα φέρουμε ένα χαλί και φτηνό και αυτά. Ήρθαν οι ταλίκες, το βάλαν σε δύο μέρες το χορτάρι μου, ήταν μέσα, πηγαίνανε βουναλάκια. Το πατάς και χάσανε, έχασε ο Πάκου 5 γκολ. Τέτα τέτοια να χτυπάει, μπάρα να κάνει τσαφ. Μας βάλαν 2 και μας κερδίζουν 2-1. Πάντως ο μεγαλύτερος Αιγύπτιος παίκτης που ήρθε στην Ελλάδα ήταν ο Μακδί. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ που ήρθαν ήταν καλοί οι Αιγύπτιοι. Ο Μακδί έκανε τη διαφορά. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Και η αδερφή Χασάν δεν ήταν λίγο. Λίγοι. Εγώ μέχρι, θεωρώ τον Μακδί τον μεγαλύτερο παίκτη. Και ένα άλλο. Και ένα Σικαμπάλα ήταν καλός. Και ο Σικαμπάλα ήταν καλός. Και ο Σάμπρι ήταν καλός. Και ο Βάρντα ήταν καλός, αλλά ήταν χαζός. Και ο Μέγα είχε έπαιξε. Ο τέτοιος πώς τα λένε. Ο Σάμπρι, εμένα μου αρέσουν τέτοιοι που είναι έτσι. Το σωματότυπο, ναι. Το στεγνό εκείνο, το ψηλό, το λιγνό. Πάντα απορώ πώς μπορούν να παίζουν, αλλά είναι αυτό το αέριο. Δεν έχουν δύναμη. Τους βλέπεις και λες δεν έχουν δύναμη. Και πώς παίζουν, δηλαδή έχουν ένα ποδαράκι σαν το χέρι μου. Όλοι οι παίκτες που ήρθανε και να σου πω. Δεν βλέπεις τι κάνει ο Σαλάχ τώρα. Ναι. Ναι, έχει καλούς παίκτες η Αίγυπτος. Έχει καμιά 150 εκατομμύρια, πώς είναι. Η Αίγυπτος. 120, 80, 90, αλλά γενοβολάνε, αβέρτα. Εκεί που έμενε. Γεια σας, θα τα ξαναπούμε. Γεια σου. Εκεί που έμενε στην Αίγυπτο, είχε από κάτω ένα σχολείο. Και τους έβλεπα που παίζανε μπάλα τα παιδάκια στο διάλειμμα. Χιλιάδες ρε φίλε. Ένα σχολείο μπορεί να έχει 5.000 μαθητές. Μια μεγάλη αλάνα, να πούμε, ένα σαν γήπεδο και παίζανε, να πούμε, μια μπάλα. Όλα τα βλέπες, έπαιζαν μπάλα. Ο ΠΑΟΚ όσους έφερε, ήταν πρώτος ήρθε ο Μακδί. Ναι. Μετά ήρθαν τα δύο τα δίδυμα. Μακδί Τολμπά. Τολμπά. Μετά ήρθαν τα δύο δίδυμα. Χασάν. Ο Ιμπραήμ και ο Χασάν Χασάν. Αυτός είναι μέχρι τα 41-42 έπαιζε. Τον είδα ρε φίλε, πάω στην Αίγυπτο όταν πήγα δουλειά και βλέπω να παίζει ένα μάτς το οποίο έγινε 4-3. Στο 86 ήταν 2-1 και στο 94 έγινε 4-3. Γι' αυτά και ο Χασάν το βλέπω, ήταν κουρεμένος γουλί, δεν το γνώρισα. Και μετά τον είδα ότι ήταν αυτόν μέχρι τα 40 το έπαιζε. Μέχρι 40, δεν είναι 42. Και μου λέει ο Μαγδί, και αυτοί ήταν καλοί παίκτες. Και οι δύο, και ο Ιμπραήμ και ο Χωσάμ Χασάν, τρεις. Βάλε και το Σάμπρι, τέσσερις. Σικαμπάλα, πέντε. Ο Μέγαχετ, έξι. Αυτό το χαζό, το Βουάρντα, λίγος ήτανε. Παιχταράς. Αλλά εντελώς χαζός. Χαιρετάμε. Θα μας κυνηγάνε. Οι γραμμές να μας συγχωρήσουν που δεν μπορέσαμε να τις βγάλουμε. Ό,τι μπορέσαμε κάναμε. Δεύτερη εκπομπή. Ναι. Τι ωραία είμαστε, ρε φίλοι. Ωραία. Για πότε πέρασε η ώρα. Δεν έχει ποδόσφαιρο αυτή τη εβδομάδα. Δεν έχει. Εθνική πότε παίζει. Αυτή την εβδομάδα. Α, τι. Δεν έχει, εννοώ. Δεν θυμάμαι. Ωραίος. Αύριο θα είμαστε εδώ. Ναι. Τι ώρα. 7. Θα δούμε. 7. Θα έρθουμε 7 και 7. Βλέπουμε τι γίνεται. Έρχεται Ντρούλινγκ. Ο Ζάχος. Ο Ζάχος και με ο Τάσος. Ο Τασάρας. Τασάρας. Τι ωραία είναι ρε φίλε. Και ο Τασάρας και ο Ζαχάρας. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας. Φιλιά μας. Επειδή σήμερα ήμασταν λίγο πιο έτσι. Φιλιά μου, ρε. Άντρι, τώρα άντρι, είναι μωρέ, και κορονοτέχιο, δεν είμαστε για φιλιά. Δεν είμαι, δεν θέλουμε φιλιά. Τα χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Περιμένετε, σε λίγο αρχίζει η συνέχεια, ή μάλλον αρχίζει η συνέχεια του νέου προγράμματος. Τάσος Τρέγιας, Τρούλινγκ Τρούλινγκ. Τρούλινγκ Τρούλινγκ. Γεια σας. Γεια σας.